περιμένουν για την παρουσία σας εδώ. Ξαφανίστηκε. Είναι μάλλον το συγκινητικό το ότι είμαστε τόσο πολλοί και αυτό με αγχώνει λιγάκι, γιατί φοβάμαι να μην πω και τίποτε λάθος εδώ και ποιος ξέρει θα γίνει. Επόμενο Κύπριο ερευνητή και ακαδημαϊκού. Επειδή η συγκεκριμένη διατριβή έχει ως θέμα ακριβώς τη μελέτη των συμβολικών συγκρούσεων στο κομματικό λόγο με μελέτη περίπτωση στο Κυπριακό, το εμπειρικό υλικό τολμώ να πω ότι βοά. Δύο ομάδες, δύο πολιτικές, δύο ρητορικές, οι οποίες παραδόξως ξεκινούν με τις ίδιες προκείμενες και συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι η άλλη ομάδα τα κάνει όλα λάθος και οι ενέργειές της οδηγούν στο απευκταίο, στην οριστική διχοτόμηση. Στη μία όφη του ποταμού, λοιπόν, βρίσκεται η σχολή σκέψης που υποστηρίζει ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία είναι η μόνη λύση και θέτει το δίλημα διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ή διχοτόμηση. Στην άλλη όχθη του ποταμού βρίσκονται όσοι απορρίπτουν αυτήν τη μορφή λύσης και υποστηρίζουν διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ίσον διχοτόμηση. Ταυτόχρονα ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, προσπαθεί να διακρίνει ανάμεσα στο διαζευτικό ή και στο συζευτικό ίσον ποιος έχει δίκιο και ποιες μπορεί να είναι οι επιλογές του όταν το θέμα συζήτησης είναι το κυπριακό. Συνεπώς, αναρωτιέμαι αν η διχοτόμηση του εσωτερικού μετόπου λειτουργεί υπέρ της διχοτόμησης και αν το ίδιο το πολιτικό κομματικό σύστημα εξυπηρετεί άθελά του αυτό που τουλάχιστον διακηρυκτικά αποστρέφεται και απορρίπτει μεταδερυγμίας. Αν τελικά οι τουρκικοί στρατηγικοί στόχοι υλοποιούνται στην απουσία μιας ενιαίας πολιτικής, ενός συνολικού και διαχρονικού πλάνου διαχείρισης του Κυπριακού ως προβλήματος εισβολής και κατοχής. Θα παρακαλούσα θερμά τους ομιλητές μας να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους τις απόψεις και των δύο πλευρών και να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τη σκέψη των ψηφοφόρων πολιτών σχετικά με τα προτινόμενά τους, να απαντήσουν δηλαδή με συγκεκριμένες προτάσεις στο δύσκολο ερώτημα του πώς μπορεί να απελευθερωθεί η Κύπρος από τα δεσμά της. Με αυτή την εισαγωγή θα δώσω το λόγο πρώτα στον καθηγητή κ. Κώστα Γρήβα. Κύριε Γρήβα, διδάσκεται γεωπολιτική και σύγχρονα οπλικά συστήματα και τεχνολογίες. Είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε πολύ καλά τις στρατιωτικές δυνατότητες των τριών χωρών, ενώ Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία. Αγωνιάται όμως και ως πολίτης για το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού σε Κύπρο και Ελλάδα. Εδώ όμως μιλάμε για ένα πολύ μπλεγμένο πολιτικό κουβάρι που φαίνεται αδύνατο να μπορεί να αρκεστεί στους όποιους εξοπλισμούς εκατέρωθεν και όποιες αγωνίες πολιτών. Απόφυτός μου επίσης, δουλεμένο μυαλό στο Κυπριακό, μου έγραψε το εξής. Με τα συνθήματα της δεκαετίας του 80, όπως ο τίτλος της εκδήλωσης, φτάσαμε 50 χρόνια σχεδόν διαιρεμένης πατρίδας. Είμαστε στο τέλος των συνθημάτων και παίζουμε στην παράταση να μην χαθεί ολόκληρο το νησί. Τίθεται εναμφιβόλο, κύριε Γρήβα, το μέλλον του ελληνισμού στην Κύπρο? Αν ναι, τι θα μπορούσε πραγματικά να κάνει η Κυπριακή Πολιτεία για να αποφύγει μια τέτοια εξέλιξη? Όχι, και για την μεγάλη ευκαιρία που έχω να συνεισφέρω στον προβληματισμό για το μέλλον της Κύπρου, για το μέλλον του ελληνισμού στην Κύπρο, αλλά και για το μέλλον του ελληνισμού γενικότερα. Το μέλλον της Ελλάδας. Δηλαδή, η Ελλάδα ως γεωπολιτική οντότητα που είναι οι δύο κρατικές συνιστώσεις. Το ελλαδικό κράτος και η Κυπριακή Δημοκρατία. Άποψή μου λοιπόν και με βάση αυτά που είπε η αγαπητή συνάδελφος η κυρία Ιορδανίδου είναι ότι βρισκόμαστε σε μία τομή. Είμαστε σε μία μεταβατική περίοδο. Μία περίοδο που η ιστορία αλλάζει. Δεν αλλάζει μόνο στην περιοχή μας και αυτό είναι το πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλάζει στο ευρύτερο πλανητικό σύστημα και αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να εναρμονιστούμε
Και η προσωπική μου, η επιστημονική μου άποψη είναι ότι η μόνη ρεαλιστική στρατηγική για την Κυπριακή Δημοκρατία, για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό είναι μια πολιτική της απελευθέρωσης. Μια πολιτική που θα δίνει έμφαση και θα στοχεύει στην απελευθέρωση της Κύπρου και όχι σε τίποτε άλλο. Όλα τα υπόλοιπα, κατά την ταπεινή μου άποψη, αποτελούν παρελθούσες αναγνώσεις πραγματικότητας που δεν έχουν καμία σχέση με το σημερινό γίγνεσθε. Φυσικά δεν ορθοτομούμε το λόγο της αληθείας, ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος, άρα οι απόψεις αυτές είναι ξεκάθαρα υποκειμενικές. Παρόλα αυτά, επιμένω ότι δεν είναι κάποιες συναισθηματικού τύπου απόψεις. Είναι προέρχονται από μία, όσο είμαι σε θέση να κάνω, ψυχρά ορθολογική ανάλυση του διεθνούς συστήματος. Την ίδια προσέγγιση θα είχα και αν δεν ήμουν Έλληνας και ήμουν Κινέζος. Και μου ζητούσαν να κάνω μία ανάγνωση για την Κύπρο, για το πώς πρέπει να λειτουργήσει στο μέλλον. Λοιπόν, και θα προσπαθήσω στο λίγο χρόνο έτσι που έχω στη διάθεσή μου, ξεκινώντας από μεγάλους κύκλους από το παγκόσμιο σύστημα και κατεβαίνοντας, να δούμε πού βρισκόμαστε. Καταρχάς να πούμε ότι το παγκόσμιο σύστημα αλλάζει. Και αλλάζει δραματικά. Και αλλάζει και με τρόπους που δεν τους κατανοούμε. Δεν είναι μόνο ο νέος ψυχρός πόλεμος που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό. Μάλλον δεν έχει ξεκινήσει, έχει επισημοποιηθεί εδώ και λίγο καιρό στην Ουκρανία. Έχουμε μια σειρά από ευρύτερες μεταλλάξεις με την Ευρασία, με την ανατολική εν πάση περιπτώσει πλευρά της Ευρασίας να διεκδικεί τα σκύπτρα στην πρωτοκαθεδρία, στο παγκόσμιο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια πορεία του κόσμου προς ένα νέο, κατά κάποιο τρόπο, διπολικό σύστημα. Ιδιόρυθμα διπολικό που δεν έχει σχέση με αυτό που ζήσαμε στα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Από τη μία, πιθανώς να έχουμε μια συσπηρωμένη Ευρασία με πυρήνα το σύστημα Κίνας-Ρωσίας, στο οποίο σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται μετακινείται και η Τουρκία, και στο άλλο να έχουμε μια επανασυσπήρωση του ευρωατλαντικού κόσμου και αυτού όμως με πολύ μεγάλες διαιρέσεις στο εσωτερικό του. Ότι μία έχουμε μία Ευρώπη η οποία αναζητά τα πατήματά της και αναζητά μια στοιχειώδη γεωπολιτική ταυτότητα, και από την άλλη έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες που και αυτές βρίσκονται σε μια στιγμή στρατηγικής αμηχανίας. Και τα δύο αυτά συστήματα συγκρούονται στην περιοχή μας. Συγκρούονται ακριβώς εδώ, στην Ανατολική Μεσόγειο και το κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου που είναι η Κύπρος. Είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να έχουμε τις δύο τεκτονικές πλάκες, αν χρησιμοποιήσουμε γεωλογικούς όρους, την Ευρασιατική με την Ευρωατλαντική, να συγκρούονται και εμείς βρισκόμαστε στο σημείο επαφής αυτών των πλακών. Αυτό οφείλουμε να το κατανοήσουμε, εάν θέλουμε να έχουμε μια στοιχειωδώς ορθολογική ανάγνωση για το πώς πρέπει να κινηθούμε. Δηλαδή, ότι ό,τι και να κάνουμε, είμαστε καταδικασμένοι να παίξουμε σε αυτό το νέο μεγάλο το παγκόσμιο παιχνίδι. Γιατί είμαστε εδώ. Οπότε, και ό,τι είναι να κάνουμε με την Τουρκία αποτελεί μέρος αυτού του παιχνιδιού. Όλες οι άλλες συζητήσεις θα είχαν νόημα, μάλλον όλες οι άλλες επιλογές θα είχαν νόημα εάν η Κύπρος την έπαιρνες και την πέταγες στο κέντρο του Ειρηνικού, και εκεί πλέον θα ήταν μια συζήτηση μεταξύ κοινοτήτων της ελληνικής, της κυπριακής και της τουρκικιακής, ή αν έπαιρνες την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία και μας έβαζε στο κέντρο του Ειρηνικού. Τότε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πιθανώς με άλλους όρους από αυτούς που συζητούνται εδώ πέρα, από όλες αυτές τις λύσεις. Λύσεις εντός και εκτός εισαγωγικών. Δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς. Ωστόσο, από τη στιγμή που αυτό δεν συμβαίνει και είμαστε μέσα σε μια περιοχή, μάλλον δεν είμαστε σε μια περιοχή απλώς σημαντική, είμαστε στο κέντρο του διεθνούς συστήματος, όπως αυτό θα διαμορφωθεί, τότε αναγκαστικά παίζουμε στο παγκόσμιο παιχνίδι. Και δεν είναι μόνο αυτό που είπα, που είναι μια γενική πραγματικότητα. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι η νέα γεωγραφία της ενέργειας που τίνει να γίνει πιο αποκεντρωτική επικεντρώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα κομμάτι της εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι πολύ σημαντικό το ποιος θα ελέγξει ή το ποιος θα έχει προνομιακή πρόσβαση στα ενεργειακά κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο περιβόητος δρόμος του μεταξιού, η BRI, η Belt and Road Initiative της Κίνας, οι δύο βασικοί της δρόμοι συγκλίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Το γεγονός ότι έχουμε μια τήξη, τουλάχιστον φαίνεται να έχουμε τήξη των αρκτικών πάγων και δημιουργείται ένας διάδρομος ταχείας κυκλοφορίας γύρω από την Ευρασία,
απομονώνει κατά κάποιο τρόπο το σύμπλεγμα Ευρασίας Αφρικής από τον υπόλοιπο κόσμο. Και αν το δείτε στο χάρτη, αυτό το σύμπλεγμα έχει ένα κέντρο. Και το κέντρο είναι η Μεσόγειος. Και το κέντρο του κέντρου είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Και μπορούμε, τα παραδείγματα μπορούμε να πούμε, είναι πάρα πολύ περισσότερα για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε ένα από τα σημαντικότερα, εγώ θα έλεγα το σημαντικότερο κέντρο του κόσμου. Και επαναλαμβάνω, είμαστε αναγκασμένοι να πρωταγωνιστήσουμε και είμαστε αναγκασμένοι να παίξουμε σε αυτό το νέο παγκόσμιο παιχνίδι. Και τι γίνεται τώρα, ποιοι είμαστε εμείς και ποιος είναι ο αντίπαλος, για πάση περιπτώσει ο γείτονας. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη ασυμμετρία. Από τη μία έχουμε μια Τουρκία, η οποία δεν είναι η Τουρκία του 1974, δεν είναι η Τουρκία του 1987, δεν είναι η Τουρκία των Ημείων, δεν είναι καν η Τουρκία της αρχής των αρχών του 2000. Είναι μια νέα Τουρκία η οποία έχει συνειδητοποιήσει ότι παίζει σε αυτό το παγκόσμιο παιχνίδι και είναι τρομακτικά φιλόδοξη. Είναι υπέρμετρα φιλόδοξη. Η ίδια η Τουρκία με βάση. Και προσέξτε, λέω η Τουρκία, δεν λέω Ερντογάν. Δεν μας ενδιαφέρει ποιο πρόσωπο είναι. Το αγαπημένο παράδειγμα θα το πω για μία ακόμη φορά και με κίνδυνο να γίνω κουραστικός είναι ότι ακόμη κι αν έπαιρνες, ταξίδευες στον χρόνο και πήγαινες στα Μάταλα και έπαιρνες μία χίπισσα ειρηνίστρια από τη σπηλιά εκεί και την έβαζες στην εξουσία στην Τουρκία, θα ήταν το πολύ θέμα εξαμήνου από το Peace Brother να πει γαλάζια πατρίδα και θα σας φάνε ζωντανούς όλους, γιατί έτσι είναι τα συμφέροντά μας. Λοιπόν, η Τουρκία είναι εγγενώς υπεριαλιστική φύση και θέση και ακραία υπεριαλιστική. Έχει ακραία αυτοκρατορικές πολιτικές και συνακόλουθα αυτό σημαίνει ότι υποχρεούται εντός εισαγωγικών να εξαλείψει την Κυπριακή Δημοκρατία, να την εξαλείψει κατά ανάγκη να κάνει εισβολή και να σκοτώσει όλους εμάς εδώ, αλλά να τοποθετήσει την Κυπριακή Δημοκρατία μέσα σε ένα θύλακα απορρόφησης, να τη μετατρέψει ένα είδος Λεσότο, ας πούμε, όπως είναι στη Νότια Αφρική. Λοιπόν, και φυσικά και να ακροτηριάσει γεωπολιτικά και το ελλαδικό κράτος στην Ελλάδα και να κατακτήσει ένα μεγάλο κομμάτι του Αιγαίου. Λοιπόν, γιατί πολύ απλά συνειδητοποιεί, φιλοδοξίες είναι τέτοιες και συνειδητοποιεί ότι εδώ παίζεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου νέου παιχνιδιού και θέλει να επιτύχει απόλυτη κυριαρχία στην περιοχή για να μπορέσει μετά να οικοδομήσει αυτές τις παρανοϊκά, πλην όμως ρεαλιστικά παρανοϊκά, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος, στοχεύσεις της. Άρα, το να καθόμαστε εμείς να συζητάμε με την Τουρκία, η οποία θέλει αυτό που θέλει, να συζητάμε για να μπορούμε να βρούμε λύσεις στο Κυπριακό με όλες αυτές τις ορολογίες και τις απόψεις που είναι, δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή ιστορική πραγματικότητα και με τη σημερινή Τουρκία, είναι πολύ απλά μαγική ανάγνωση της πραγματικότητας. Δεν είναι κάτι το ορθολογικό. Είμαστε λοιπόν σε μια Κύπρο η οποία είναι ακροτηριασμένη. Έχει δεχτεί εισβολή. Προσέξτε όμως, εισβολή έχει δεχτεί και η Ελλάδα. Δηλαδή και η Ελλάδα έχει πρόβλημα άρνησης της εθνικής κυριαρχίας από πλευράς Τουρκίας. Θα μου πεις πότε έγινε αυτό το πράγμα. Έγινε. Έγινε σταδιακά, έγινε ανέμακτα, έγινε άτυπα, αλλά έγινε. Όταν η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν μπορεί να κρατήσει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, τη στιγμή μάλιστα που η παγκόσμια τάση που έχει ξεκινήσει από την νότιο Ινδική θάλασσα, έχει περάσει στον Αρκτικό, μετά στον Ινδικό και μετακινείται ανά τον πλανήτη, είναι τα εγγύς ύδατα να μετατρέπονται σε αυτό που λέμε γαλάζιο έδαφος και εμείς είμαστε η μόνη η οποία με απαγόρευση με πόλεμο που από μόνο δεν είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας από την διπλανή χώρα δεν το κάνουμε, σημαίνει ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα εθνικής κυριαρχίας, στον πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας, όχι απλώς άσκησης κάποιων κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως είναι η τρέχουσα ανάγνωση. Όταν έχουμε μια Τουρκία η οποία λέει ότι τα ελληνικά νησιά δεν υπάρχουν ως νομικές οντότητες, γιατί λέει ότι δεν έχεις, θα έχεις μηδέν άρος, μηδέν υφαλοτρυπίδα και θα είσαι και η μόνη περιοχή στον πλανήτη που θα έχει 12 ναυτικά μιλιά, αυτό ουσιαστικά είναι αυτό που κάνει η Κίνα στη νότιο Ινδική θάλασσα, με την εξής διαφορά, ότι η Κίνα ανακαλύπτει φαντασιακά νησιά εκεί, η Τουρκία προσπαθεί να εξαφανίσει πάλι τα ελληνικά νησιά. Άρα λοιπόν και η άλλη κρατική συνιστόσα του ελληνισμού, η Ελλάδα, έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, έχει πρόβλημα και αυτή εισβολής. Άτυπης μεν, πολύ πιο ήπιας μεν, πλην όμως υπαρκτής. Οπότε λοιπόν, πρέπει, κατά την άποψή μου, είναι επιτακτικό πλέον να ξεκινήσει και από τις δύο κρατικές συνιστώσεις του ελληνισμού μια πολιτική αποτροπής, μια πολιτική υπεράσπισης της εθνικής κυριαρχίας, της εθνικής ταυτότητας, που πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτά τα αμήλικτα δεδομένα
Αυτό είναι το ένα. Το άλλο και το πολύ καλό είναι ότι για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει μια κατά ιδιόρυθμο τρόπο, μια συγκυρία, κατά κάποιο τρόπο γίνανε μια σειρά από καραμπόλες στο παγκόσμιο μπιλιάρδο που φέρνουν την Ελλάδα, και παραλαμβάνω η Ελλάδα είναι το ελλαδικό κράτος και η Κυπριακή Δημοκρατία, μας φέρνουν στον αφρό. Γιατί η Τουρκία με αυτή τη την πολιτική της αυτοκρατορικής υπερδύναμης όπως θέλει να είναι, άσχετο παρένθεση ότι αυτή η πολιτική κρύβει μια τεράστια ανασφάλεια, και αυτό την καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνη, πατάει πολλούς κάλους, να το πούμε όσο πιο απλά και λαϊκά γίνεται. Κανείς δεν θέλει μια υπερβολικά ισχυρή Τουρκία στην περιοχή που θα ελέγχει κρίσιμους φυσικούς πόρους, κρίσιμους διάβλους και θα βρίσκεται στο κέντρο ουσιαστικά του νέου διεθνούς συστήματος. Ούτε οι σύμμαχοί της εντός εκτός εισαγωγικών, ούτε και οι εχθροί της πάλι εντός και εκτός εισαγωγικών. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα για την Ελλάδα, για τις δύο κρατικές συνιστώσεις της Ελλάδος, να λειτουργήσουν ως ρυθμιστική δύναμη της Τουρκίας. Δηλαδή να είναι ο κόφτης, αν μου επιτρέπεται ο όρος, της Τουρκίας, εξυπηρετώντας συμφέροντα πολύ μεγαλύτερων δυνάμεων από τα δικά μας και προωθώντας ταυτόχρονα και τα δικά μας συμφέροντα, τα στρατηγικά συμφέροντα. Για να ξεκινήσει όμως αυτό, πρέπει να έχεις μια εθνοκεντρική πολιτική. Δηλαδή μια πολιτική που θα στοχεύει στη δική σου ταυτότητα, στη δική σου εθνική υπόσταση και θα είναι αυτόνομη, αυτόφωτη και, επαναλαμβάνω, εθνοκεντρική. Και πρέπει να έχει ένα στόχο. Ο στόχος, είπαμε, είναι η απελευθέρωση. Θα μου πείτε, αυτό μπορούμε να το κάνουμε άμεσα? Όχι. Αλλά ο στόχος είναι και το μέσο. Μια πολιτική δηλαδή από πλευράς των δύο ελληνικών κρατικών οντοτήτων, η οποία πολύ απλά θα αρνείται να παίξει τον ρόλο, δεν θέλω να πω κάποια βαριά κουβέντα, αλλά τέλος πάντων του μελλοντικού προτεκτοράτου της Τουρκίας και θα εμφανιστεί ως αυτόνομος παίκτης σε αυτή την κρίσιμη περιοχή, είναι εκ των νόμων κάνευ για να μπορέσεις να πρωταγωνιστήσεις στη γεωπολιτική δομή την οποία έχεις επιλέξει, που είναι ο δυτικός κόσμος. Αλλιώς, που να το πούμε πολύ απλά, δεν θα σε πάρουν σοβαρά. Κανείς δεν θα σε πάρει σοβαρά. Δεν πρόκειται να σου χαρίσει κανένας έναν ρόλο εδώ στην περιοχή. Από μόνο σου πρέπει να τον κερδίσεις. Λοιπόν, και θα μου πεις τι κάνουμε. Εδώ υπάρχουν μια σειρά από αντιρρήσεις και ερωτήματα. Καταρχάς, κατά την άποψή μου και λόγω επαγγελματικής ασθένειας, νομίζω ότι η βάση έδρασης αυτής της πολιτικής ανάσχεση τη Τουρκία, αν θέλετε, με στόχο την εθνική απελευθέρωση, το οποίο επαναλαμβάνω ότι δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αφορά και το ελλαδικό κράτο, πρέπει να έχει ω βάση έδραση μια στρατιωτική υπεροχή έναντι τη Τουρκία και μια θεωρία νίκη έναντι τη Τουρκία. Δηλαδή, αυτό που λέμε στρατιωτική αποτροπή πρέπει να στοχεύει στο να καταστήσει σαφέ στην Τουρκία, σε όλα τα επίπεδα των τουρκικών ηγετικών ελίτ, ότι σε περίπτωση πολέμου, όχι απλώς θα υποστούν πολύ μεγάλες ζημιές, θα χάσουν. Θα υποστούν μια συντριπτική ήττα. Και εν πάση περιπτώσει να δημιουργηθεί μια ανάγνωση εχθρών, φίλων και κυρίως των Τούρκων, ότι υπάρχει ένα πλεώνασμα ισχύως και μια αναντήρητη κυριαρχία της Ελλάδος σε αυτές τις περιοχές. Είμαι σίγουρος ότι η συντριπτική πλειοψηφία εξημών ήδη με βρίζει και γελάει για αυτό το πράγμα. Ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι αδύνατον εμείς ως Ελλάδα και κυρίως ως Κύπρος να επιτύχουμε αυτό το πλεώνασμα ισχύως. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο. Αυτό θα μου επιτρέψετε να μιλήσω από καθέδρα, αλλά θα το πούμε πιο μετά. Μια άλλη αντίρρηση που μπορεί να προκύψει σε όλα αυτά είναι ότι εάν χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο, εάν είναι δηλαδή όντως η Ελλάδα και η Κύπρος να αποτελέσουν την προμετωπίδα του δυτικού κόσμου και να είναι και ο ρυθμιστής Τουρκίας, οι μεγάλες δυνάμεις θα μας το αναθέσουν. Έως ότου γίνει αυτό το πράγμα, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί δεν θα μας το επιτρέψουν. Ή, ακόμη χειρότερο, ότι έτσι κι αλλιώς δεν θα μας το επιτρέψουν, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, παίζουν σκληρά με την Τουρκία και. Λοιπόν, όλα αυτά βασίζονται σε μια μανιχαϊστική ανάγνωση του διεθνούς συστήματος και μια ιεραρχική ανάγνωση του διεθνούς συστήματος. Δηλαδή, ότι θεωρούμε ότι οι επιλογές των δρόντων και ιδιαίτερα των μεγάλων δρόντων πρώτον είναι απόλυτες. Ή θα είναι 100% φιλελληνικές ή 100% φιλοτουρκικές. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πάντοτε οι σχέσεις μεταξύ των δρόντων είναι μεικτές. Ποτέ δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια δυτική παθογένεια όσον αφορά την ανάγνωση του δυτικού συστήματος. Επίσης, ειδικά στην Ελλάδα, έχουμε την κακιά συνήθεια να θεωρούμε
ότι εμείς οι πιο μικροί δρόντες αναγκαστικά πρέπει να υπακούμε στα κελεύσματα των αποπάνω. Υπάρχει, ζούμε δηλαδή σε ένα αυστηρά ιεραρχικό σύστημα παγκόσμιο όπου οι εντολές ξεκινάνε από πάνω και κινούνται προς τα κάτω. Ούτε αυτό ισχύει. Και δεν ισχύει πουθενά. Αντιθέτως, πρέπει να κατανοήσουμε ότι μόνο όταν αποφασίσεις να λειτουργήσεις αυτόνομα, αυτόφωτα και εθνοκεντρικά, καταφέρνεις να τη βάλεις στη θέση σου μέσα στις συμμαχίες στις οποίες λειτουργείς. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι το Ισραήλ. Τώρα θα μου πείτε, μα το Ισραήλ, το οποίο έχει το εβραϊκό λόμπι, έχει κάνει ράνι δείχνει. Ναι. Αλλά το Ισραήλ απέκτησε, κατέκτησε, κέρδισε την προνομιακή του σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο όταν επέτυχε τη νίκη στον πόλεμο των 6 ημερών εναντίον της Αιγύπτου του Νάσερ. Μέχρι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες προτιμούσαν να είναι ταυτισμένες με την Αίγυπτο του Νάσερ, θεωρώντας ότι αυτός θα ήταν ο κυρίαρχος παίκτης στην περιοχή. Και προσπαθούσαν, ακριβώς όπως κάνουμε τον Ερντογάν τώρα και την Τουρκία, να τον ρημουλκίσουν προς την πλευρά τους. Μόλις το Ισραήλ έριξε αυτό το τεράστιο χαστούκι στην Αίγυπτο του Νάσερ, τότε και μόνο τότε η επένδυση που είχε γίνει με το εβραϊκό λόμπι και με μια σειρά από άλλα λόμπι μέσα στη Μάσιντον έπιασε τόπο και οι Ηνωμένες Πολιτείες στράφηκαν προς το Ισραήλ. Δεν το διόρισαν το Ισραήλ. Το ίδιο επέτυχε αυτή την προνομιακή σχέση. Οπότε από τη στιγμή που οι ελληνικές δυτικές ελίτ, κακώς κατά την άποψή μου, αλλά είναι μια στρατηγική, έχουν επιλέξει μια πολιτική απόλυτης ταύτισης με το δυτικό παράγοντα, ευελπιστώντας ότι η Τουρκία αργά ή γρήγορα θα οδηγηθεί εκτός Δύσης, ενώ και άρα η Ελλάδα πρέπει να παίξει το ρόλο της αιχμής του δόρατος της δυτικής στρατηγικής στην περιοχή. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουν επιλέξει αυτή τη στρατηγική, που πάλι θα το πω για μένα είναι λάθος, αλλά αυτή είναι η πολιτική, τότε αυτή η πολιτική, η στρατηγική επιλογή έχει νόημα μόνο αν συνδυαστεί με μια αυτόνομη, αυτόφωτη και εθνοκεντρική, επαναλαμβάνω, λειτουργία που θα αναγκάσει τους δυτικούς παίχτες να μας τοποθετήσουν στην προμετωπίδα. Θα μου πεις τι να κάνουμε, να κάνουμε πόλεμο στην Τουρκία? Όχι, δεν χρειάζεται αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειάζεται τώρα. Στο μέλλον θα το δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή όχι, δεν χρειάζεται. Κυρίως αυτά που χρειάζονται είναι διπλωματικές ενέργειες, που υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν και πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν χώρες στην περιοχή, και όταν λέω στην περιοχή, είναι όλη την περιοχή, που είναι τρομακτικά σημαντικές και για την δυτική αρχιτεκτονική και είναι φυσικοί μας σύμμαχοι και αντιτουρκικές με προεξάρχουσα την Ινδία. Η Ινδία, έχω βαρεθεί να το λέω και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, είναι γεωπολιτικός μας γείτονας και δυνητικός γεωπολιτικός σύμμαχος. Είναι πολύ πιο γείτονάς μας από ότι είναι η Ιταλία. Γιατί είναι γείτονάς μας? Γιατί η Ινδία θεωρεί ότι βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα στην Κίνα και το Πακιστάν. Και έχοντας απομειωθεί και η δύναμη της Ρωσίας, θεωρεί ότι είναι ξεκρέμαστη. Άρα θέλει να βρει μια αρχιτεκτονική να τη δένει με τη Δύση και ταυτόχρονα να επιτύχει και αυτή μια αντιπερικύκλωση του Πακιστάν. Που το Πακιστάν πλέον δεν είναι μόνο του, είναι με την Τουρκία. Γιατί όπως είπαμε, η Τουρκία θέλει να φτιάξει ένα δικό της σύστημα στην Κεντρική Ασία και να λειτουργεί αυτόνομα. Άρα η Ινδία αναζητεί το αντίπαλο δέος από την από εκεί πλευρά, εμάς δηλαδή, για να μπορέσει να δημιουργήσει μια αντισυμμαχία, να το πούμε έτσι. Άρα είμαστε σε όλη την παγκόσμια σκακέρα. Άρα λοιπόν υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών και για τη διπλωματία και για πάσης φύσεως συνεργασίες και για στρατιωτικές συνεργασίες μεταξύ των άλλων. Λοιπόν, οπότε. Αλλά όλα αυτά, για να έχουν νόημα, χρειάζονται να έχουν μια βάση. Και η βάση ποια είναι? Ότι θέλουμε να υπάρχουμε ή δεν θέλουμε. Εάν θέλουμε να υπάρχουμε, αναγκαστικά πρέπει να έχουμε να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία. Δεν γίνεται να τα βρούμε μαζί μας. Ακόμη κι αν υπήρχε ένας μαγικός τρόπος να τα βρίσκαμε χωρίς να οδηγηθούμε στον αφανισμό, γιατί η Τουρκία θέλει να μας αφανίσει, επαναλαμβάνω, όχι να επιτύχει μια συμφωνία στο κελέ υπέρ αυτής για εμάς εδώ. Και γιατί θέλει να μας αφανίσει, όχι ότι είναι κακή ή τους έχει μπει ο Σατανάς μέσα. Γιατί πολύ απλά έχουν αυτές τις τεράστιες, τρομακτικά τις ακραίες γεωπολιτικές φιλοδοξίες. Δεν τις διαφημίζουν. Δεν είναι κάτι μυστικό δηλαδή. Λοιπόν, οπότε πρέπει να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να τοποθετήσει στον πυρήνα σου μια πολιτική απελευθέρωσης. Η απελευθέρωση είναι ο τελικός στόχος, αλλά είναι και το όχημα που θα σε τοποθετήσει στο διεθνές σύστημα, αυτό το νέο διεθνές σύστημα, ως νέο τύπου δυναμικό παίχτη και θα σου επιτρέψει να διεκδικήσεις προνομιακό ρόλο και μέσα στη δυτική αρχιτεκτονική. Και εδώ υπάρχουν, αρχίζουν, είπαμε, ναι, πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ιδιαίτερα αυτά που είπες εσύ
κύριε Γρήβα, ας πούμε, που λες περί στρατιωτικού πλεονάσματος, πώς κυρίως γίνονται αυτά τα πράγματα, πώς είναι δυνατόν. Η Τουρκία είναι 80 εκατομμύρια. Εμείς εδώ είμαστε ένα εκατομμύριο και όλοι μαζί είμαστε 11. Πώς θα τα βάλουμε μαζί της. Λοιπόν, αυτές οι κουβέντες του καφενέ είναι για τον καφενέ. Δεν είναι για να κάνουμε σοβαρή στρατηγική συζήτηση. Αν αρχίσουμε και μετράμε τα πληθυσμιακά μεγέθη, τότε θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Ινδία είναι σαφώς ισχυρότερη από την Αμερική και τη Ρωσία μαζί και το Μπαγκλαντές από μόνο του είναι ισχυρότερο της Ρωσίας. Γιατί περισσότερο τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εντάξει, η Ρωσία έχει πέσει βέβαια, αλλά πας περιπτώσει από τον Μπαγκλαντές είναι λίγο ισχυρότερη παραμένει. Λοιπόν, δεν είναι να συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ο ρόλος του πόσο πληθυσμό έχει κάποιος δεν έχουν κανένα νόημα στη συζήτηση περί ισχύως. Αντιθέτως, έχουν άλλα πράγματα. Το πόσο, ας πούμε, και αυτό είναι η μεγάλη ευκαιρία, το πόσο θα μπορέσεις να προσαρμοστείς με τα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Αυτό που λέμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Πόσο εύκολα θα μπορέσεις στην δομή σου, στις ένοπλες δυνάμεις, να ενσωματώσεις πόσο εύκολα, πόσο γρήγορα και πόσο αποτελεσματικά νέου τύπου τεχνολογίες, οι οποίες δεν αναπτύσσονται σε μυστικά εργαστήρια στην Area 51, αλλά είναι αυτό που λέμε τεχνολογίες από το ράφι. Η μεγάλη πρόκληση και για την Ελλάδα και για την Κύπρο είναι αυτή. Αν θα καταφέρουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα στράτευμα, να αναπτύξουμε αμυντικές ικανότητες, αμυντικές μεθοδολογίες από εμάς για εμάς και να γίνουμε και παραγωγή. Θα μου πεις, γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται. Μόνο τους πάντα γένεια δεν γίνονται καταρχάς, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αυτές οι τεχνολογίες, επειδή ακριβώς είναι εντάσεως γνώσης και δεν είναι εντάσεως κεφαλαίου, δεν χρειάζονται ούτε υψηκαμίνους, ούτε γραμμές παραγωγής, ούτε τεράστια προγράμματα. Είναι αρκεί να χρησιμοποιήσεις το μεγάλο ατού που έχεις, το τεράστιο επιστημονικό τεχνολογικό δυναμικό και την επιχειρηματικότητά σου. Που, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι που δεν μας δίνει. Και εγώ πιστεύω, και το πιστεύω ακράδαντα και το έχω συζητήσει και στην Ελλάδα, ότι η Κύπρος είναι πολύ καλύτερο σημείο για να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια από την Ελλάδα. Δεν έχει τη γραφειοκρατία του ελληνικού στρατεύματος, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι μια άλλη συζήτηση. Και εδώ υπάρχει και μια άλλη αντίρρηση. Υπάρχουν πολλές, πρώτα από τις λίγες, τα λεφτά. Πόσα λεφτά χρειάζονται για αυτό το πράγμα. Εμείς λέει, είμαστε, δεν μπορούμε να δίνουμε, δεν μπορούμε να εγκλωβιστούμε σε έναν αγώνα εξοπλισμών με την Τουρκία, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες. Θα συμφωνήσω 100%. Πρέπει η λογική του πελάτη που πάμε και αγοράζουμε από σούπερ μάρκετ του εξωτερικού και λέμε ποιο είναι πιο ακριβό αυτό φερτό, να σταματήσει. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Πρέπει να μπούμε στη λογική του παραγωγού. Εάν μπει στη λογική του παραγωγού, όχι μόνο θα μειωθεί το κόστος, είναι δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα θα βρει και λεφτά. Όπως έκανε το Ισραήλ, όπως έκανε η Σιγκαπούρη, όπως έκανε η Νότια Κορέα, όπως κάνει μια σειρά από άλλες χώρες. Δεν μπορώ να επεκταθώ παραπάνω σε αυτόν τον περιορισμένο χώρο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που το μελετάμε. Εγώ, ως διευθυντής του τομέα θεωρίας και ανάλυσης πολέμου της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, με τους συναδέλφους μου, από όλα τα ΑΣΕΗ έχουμε κάνει πολύ σοβαρή ανάλυση, κυρίως όχι θεωρητική σαν και εμένα. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη, την τρισδιάστατη εκτύπωση, τα νέα υλικά έχουν πολύ σοβαρές προτάσεις και μπορούν να υλοποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Με συγχωρείτε. Αυτό όμως, επαναλαμβάνω, είναι το ένα κομμάτι. Το βασικό κομμάτι είναι το πώς θα δούμε τον κόσμο. Δηλαδή, εμείς οι Έλληνες, τι θέλουμε. Θέλουμε να υπάρχουμε στο μέλλον. Θέλουμε να είμαστε αυτό που λέμε εθνικά ανεξάρτητοι και να είμαστε ένα πρωταγωνιστικός παίχτης στην περιοχή. Ή θέλουμε να γίνουμε ένα προτεκτοράτο στην Τουρκία και με κίνδυνο της Τουρκίας και με κίνδυνο μεταξύ των άλλων, επειδή η Τουρκία κινείται προς την ευρασιατική κατεύθυνση, να τεθούμε και εκτός του δυτικού κόσμου σε βάθος χρόνου, το οποίο το έχουμε σημαία μας. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αυτό που χρειάζεται, και θα κλείσω με αυτό, αυτή είναι ακριβώς αυτό που η κυρία Ιορδανίδου, χρειαζόμαστε μια ρεαλιστική ανάγνωση και έναν ορθό λόγο. Συνθήματα του παρελθόντος είναι μαγικές αναγνώσεις πραγματικότητας. Ο Γιώργος Κολοκαστίδης λοιπόν με τον πολιτικό του λόγο είναι απόλυτα κατά την ταπεινή μου άποψη εναρμονισμένος, είναι μοναχική του πορεία βέβαια, αλλά είναι απόλυτα εναρμονισμένος με αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ό,τι είπα μπορεί να είναι λάθος και επαναλαμβάνω δεν ορθοτομούμε το λόγο της αληθείας. Κρατήστε όμως κάποια πράγματα που είναι σίγουρα είναι αναντήρητα έτσι. Ότι το παγκόσμιο σύστημα αλλάζει, ότι εμείς λειτουργούμε μέσα αυτό το παγκόσμιο σύστημα, δεν είμαστε εμείς η Τουρκία. Και τέλος, είμαστε κομμάτι αυτού του πλέγματος, παίζουμε στην παγκόσμια σκακέρα. Ο χώρος στον οποίο λειτουργούμε είναι τρομακτικά σημαντικός για τις παγκόσμιες ισορροπίες. Οι Τούρκοι το έχουν καταλάβει αυτό το πράγμα. Οφείλουμε να το καταλάβουμε και εμείς και να υλοποιήσουμε ρεαλιστικές, επαναλαμβάνω, πολιτικές και στρατηγικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Βρίζα, κρατούμε όλα τα σημαντικά και μεγάλα που είπατε. Είμαι σίγουρη ότι ξεκινήσουμε από ερωτήσεις όλοι, να συγκρατηθούμε λίγο, να κάνουμε ένα πρώτο πέρασμα και μετά είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε να εκφραστούμε. Περνάω στον αντιστράτηγο Ναυροστρατεία και πρώην υπουργό άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Φίλιππο Πλόκαρη. Είναι ο ορισμός, θα έλεγα, του ενεργού πολίτη, που δεν επαναπάβεται στη συνταξιοδότηση και στον εφησυχασμό της απόσυρσης. Αντίθετα, με τις παρεμβάσεις του, όπως και η σημερινή, φροντίζει να μας προειδοποιήσει για θέματα άμυνας και ασφάλειας. Κύριε Κλόκαρη, πριν σας δώσω το λόγο, μεταφέρω σχόλιο φίλου μου Ελλαδίτη αξιωματικού με μεγάλη πείρα και στο Κυπριακό. Πάσχουμε από πολιτικό ρεαλισμό, είπε, ίσως γιατί χτίζονται καριέρες πολιτικών και όχι μόνο. Ίσως πρέπει να αποφασίσουμε να δούμε την πραγματικότητα. Μάλλον συμφωνεί με τον κύριο Βρίδα. Και θα ήθελα να σας απευθύνω το ερώτημα, κύριε Κλόκαρη, πώς βλέπετε εσείς την πραγματικότητα, πώς μπορεί να απελευθερωθεί σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά η Κύπρος και αυτή να είναι μια λύση εφικτή και όχι απλά ιδανική ή λογική, αν θέλετε. Και κρατώ ένα ερώτημα για το τέλος, που το λέω από τώρα γιατί μπορεί να χαθούμε μετά. Γιατί οι 3 μήνες παραμονή σας μόνο στην πολιτική καρδιά. Είναι σήμερα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Κολοκασίδη για την τιμητική πρόσκληση στη σημερινή μέρα. Είναι η δεύτερη την οποία πραγματοποιεί για την ασφάλεια άμυνα και αυτό τονίζει την βαρύτητα την οποία δίδει σε αυτό το μείζον θέμα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι και στο ίδιο πάνελ με τον καθηγητή της Στρατιωτικής Σχολής Ελοκίνων, τον κύριο Κωνσταντίνο Γρήβα, με τον οποίο συναντηθήκα μια φορά κατά το παρελθόν, αλλά δεν το θυμάμαι δυστυχώς και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε μαζί σήμερα. Εκτιμούμε βαθύτατα το ενδιαφέρον του για την Κύπρο και τις πολύτιμες γνώσεις και εισηγήσεις του για το Κυπριακό, για την επίλυση αυτού του εθνικού μας θέματος, ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Κύπρος εδώ και μισό αιώνα και την επιθετικότητα μιας μεγάλης δύναμης η οποία είναι η οποία βαρύνεται με φρικτές γενοκτονίες. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας. Ξεκινώ με το Κυπριακό. Το Κυπριακό είναι κατεξοχήν πρόβλημα ασφάλειας που συνίσταται στην προσπάθεια της Τουρκίας να θέσει υπό τον έλεγχο της την Κύπρο και στην απέτηση για τον ελληνισμό να ανακόψει αυτή την προσπάθεια. Δυστυχώς, μετά την εισβολή του 1974, ο ελληνισμός απέτυχε να προτάξει αξιόπιστη στρατηγική ανάσχεση της τουρκικής στρατηγικής επέκτασης. Αιτία, η έλλειψη πανεθνικής στρατηγικής του ελληνισμού για την απελευθέρωση της Κύπρου και η επιλογή της αναποτελεσματικής πολιτικής, του κατευνασμού και της υποχωρητικότητας, που όχι μόνο δεν ανακόπτει, αλλά αυξάνει τουρκική επιθετικότητα. Έκφραση αυτής της πολιτικής του κατευνασμού, εδώ στο χώρο της Κύπρου, βεβαίως και με συμμετοχή της Ελλάδας, υπήρξαν οι ούτω καλούμενες διακοινωτικές συνομιλίες για λήψη της νομικής δικαιολογικής ομοσπονδίας. Οι χρονοβόρες διακοινωτικές συνομιλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με την υποτελή διοίκηση της Τουρκίας, υπό την απειλή των τουρκικών δυνάμεων κατοχής, απενοχοποίησαν την Τουρκία, η οποία πέτυχε όλα αυτά τα χρόνια, σχεδόν μισό αιώνα, να μετατρέψει το διεθνές έγκλημα που διέπραξε σε βάρος της Κύπρου σε μια δικοινωτική διαφορά. Να παγιώσει τα τελεσμένα της εισβολής και κατοχής και
να συνεχίσει τις επικιστικές και επεκτατικές δράσεις της σε βάρος της Κύπρου. Η λύση της Δονικής Δημοτικής Ομοσπονδίας, η οποία με εισήγηση της Βρετανίας έχει περιληφθεί και στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, επιβλήθηκε προς εξυπηρέτηση της Βρετανίας για να νομιμοποιήσει με την ψήφο του λαού, και αυτό αποδεικνύεται από το σχέδιο ανάσου το οποίο επέμενε να γίνει τροποίηση της συνθήκης εμπεθύνθεσης, την παραμονή των Βρετανικών βάσεων, την διαιώνιση της παραμονής και την νομιμοποίηση των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Και για να εξυπηρετήσει την Τουρκία να νομιμοποιήσει τα δεδεσμένα της κατοχής και να επεκτείνει τον έλεγχό της σε όλη την Κύπρο. Γιατί η Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία δεν είναι μόνο ο τυχωτός, είναι και επέκταση του πολιτικού ελέγχου από την Τουρκία όλη τη Κύπρο. Η Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία μόνο κατ' όνομα είναι ομοσπονδία. Στην πραγματικότητα είναι μια συγκεκαλυμμένη μορφή συνομοσπονδίας δύο κρατών, την οποία και σήμερα υποστηρίζει η Τουρκία, αφού εγκατέλειψε τη φράση διζωνική δικαιωτική, δηλαδή αφού εγκατέλειψε τη συγκεκαλυμμένη μορφή. Είναι δηλαδή μια βελτιωμένη διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία, αυτό που υποστηρίζει αυτή τη στιγμή η Τουρκία με τα δύο κράτη. Δεν θέλει δύο ανεξάρτητα κράτη. Ουδέποτε ήθελε και θέλει ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος έναντι των νοτιών ακτών της, το οποίο έχει και επιλογές στο θέμα τα σφαίρα. Η λύση δηλαδή που ακούει ο κόσμος δύο κράτη, δεν εννοεί δύο κράτη, και εννοεί συνομοσπονδία δύο κρατών, ελεγχόμενα από την Τουρκία, μέσω της συνομοσπονδιακής νόητας. Εθνική ασφάλεια. Με τον όρο εθνική ασφάλεια εννοούμε την απέτηση να διατηρηθεί η επιβίωση του κράτους, πώς, με τη χρήση της εθνικής ισχύς. Και η εθνική ισχύς περιλαμβάνει την διπλωματική, την πληροφοριακή, τη στρατιωτική και την οικονομική ισχύ. Και ο βασικός συντελεστής παραγωγής ασφάλειας είναι η εθνική ισχύς και ιδιαίτερα η στρατιωτική. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι η τρωτότητα της εθνικής ασφάλειας μας. Λόγω της συνεχιζόμενης επιθετικής πολιτικής της Τουρκίας, της αποδυναμωμένης αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της αιμονής της κυβέρνησης μας και του μεγαλύτερου μέρους του πολιτικού κόσμου της Κύπρου στην λύση της Ζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας, η οποία, η εφαρμογή της οποίας θα προκαλέσει σοβαρότατο πρόβλημα ασφάλειας και της συστηματικής δημογραφικής αλλίωσης των ελευθέρων περιοχών από την Τουρκία με τη μαζική διοχέτευση μουσουλμάνων μεταναστών που εξελίσσεται πλέον σε ένα μείζον πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Η τροτότητα της εθνικής ασφάλειας μας, όπως την προανέφερα, συνιστά θανάσιμο κίνδυνο για την επιβίωσή μας και η πολιτεία έχει ευθύνη να μεριμνά για την συνεχή ενίσχυση της αμυντικής θωράκης αλλά και την καλλιέργεια στρατηγικής αντίληψης για την ασφάλεια. Να καλλιεργείται αυτή η στρατηγική αντίληψη για την ασφάλεια με βάση τη γνώση της επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας και της επικινδυνότητας της και της κατανόησης της αξίας που έχει η στρατιωτική ισχύς για την αντιμετώπιση των απειλών και για τη δημιουργία συνθήκων ασφάλειας. Οι πολίτες να τηρούνται σε εγρήγορση και να έχουν ετοιμότητα υπεράσπισης της πατρίδας. Όσοι προβαίνουν σε αγορές στα κατεχόμενα να συνειδητοποιήσουν ότι ενισχύουν το παράνομο τουρκικό καθεστώς και τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής. Η έλλειψη στρατηγικής αντίληψης για την ασφάλεια,
υπήρξε και γενεσιουργός αιτία εθνικών συμφορών. Δεν θα αναφερθώ στο Βυζάντιο, από τις οποίες αντλούμε και διδάγματα προς αποφυγή. Θα αναφερθώ όμως το 1974. Στην Κύπρο, κατά την τουρκική εισβολή του 1974, η Εθνική Φρουρά είχε πεπαλαιωμένα οπλικά συστήματα Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό καταδεικνύει, είναι μια ένδειξη δηλαδή υποτίμησης της τουρκικής απειλής, αλλά και της αξίας που έχει η στρατιωτική ισχύς για την ασφάλεια. Χαρακτηριστικό όμως παράδειγμα έλλειψη στρατηγικής αντίληψη για την ασφάλεια έχουμε στις συνομιλίες. Συμπακροχρόνιες διακοινωτικές συνομιλίες για λύση της νομικής διακοινωτικής ομοσπονδίας επικράτησε και μερικώς επικρατείται σήμερα η σχολή σκέψης ότι οι μικρές χώρες είναι μάταιο να επενδύουν στην άμυνά τους και υπήρξε σύγκληση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων σελίδα 70 του κειμένου συγκλήσεων Ντάουνερ να αποστατικοποιηθεί το Κυπριακό κράτος μετά τη λύση της ζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας και να μην έχει δικαίωμα να έχει ενόπλες δυνάμεις όπως εξάλλου προέβλεπε το σχέδιο ανάπτυξης. Μια σύγκληση επικίνδυνη που εξυπηρετεί μόνο την Τουρκία η οποία επιδιώκει να έχει έναντι των ακτών της αφοπλισμένο το Κυπριακό κράτος και αφοπλισμένα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για να είναι εύκολη λία της επεκτατικής βουλημίας της. Αυτή η σχολή σκέψης αποδεικνύεται ιστορικά λαθασμένη και πρέπει να αναθεωρηθεί από αυτούς οι οποίοι την υποστηρίζουν. Οι ισχυροί δεν σέβονται τις ανοχήρωτες πολιτείες και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο όλες οι χώρες του κόσμου, όσο μικρές και να είναι, έχουν ενόπλες δυνάμεις και τις ενισχύουν. Όχι για να ανταγωνιστούν ή να κατανικήσουν τις ισχυρές, αλλά για να λειτουργούν αποτρεπτικά στην επιθετικότητά τους με την προβολή της στρατιωτικής ισχύος τους. Ο επιτιθέμενος δηλαδή, να υπολογίζει σε κόστος, σε αίμα και διεθνή καταγραφή. Να υπολογίζει σε ισχυρή αντίσταση. Τουρκική απειλή. Πρέπει να συνειδητοποιηθεί από όλους μας ότι ο ελληνισμός της Κύπρου αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή κατά της ασφάλειας και ύπαρξής του στην ιστορική διαδρομή του επειδή η Τουρκία δεν στοχεύει μόνο στον έλεγχο της Κύπρου, αλλά και στην εκρίζωση του ελληνικού στοιχείου από το νησί, το έπραξες κατεχόμενες περιοχές, το ίδιο απεργάζεται και για τις ελεύθερες. Επιδουλεύεται την Κύπρο ως ζωτικό χώρο επέκτασης της, που θα της προσφέρει σημαντικά γεωπολιτικά ωφέλη. Ποια είναι αυτά? Ασφάλεια της μικρασιατικής Χερσονήσου, ενίσχυση της επιρροής στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή, και περιορισμό των στρατηγικών συμφερόντων της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η ΑΟΣ Κύπρο-Ελλάδας συνέπεται. Η Τουρκία ακολούθησε και στην Κύπρο τον δοκιμασμένο μηχανισμό κατατρομοκράτησης και εξόντωσης άοπλων πληθυσμών της Μικράς Ασίας, Αρμένοι, Έλληνες και άλλοι, με πράξεις βίας και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που έχουν μείνει ατιμόρυτα. Στα κατεχόμενα εδάφη εκρίζωση του ελληνικού στοιχείου, αρπαγή των περιουσιών του, καταστροφή της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του, βιασμούς, εκτελέσεις αμάχων και εχμαλώτων, αλλαγή ελληνικών τοπονημίων, εμφύτευση Τούρκων, επίκων, τζαμιών και ημάμιδων, να εξαλειφθεί κάθε ίχνος ελληνικής παρουσίας και χριστιανική ζωή στο νησί. Είμαστε λοιπόν θύματα της Τουρκίας. Γνωρίζουμε τους επεκτατικούς στόχους. Έχουμε υποστεί τα πάντινα από την βάρβαρη στάση της, από τις βάρβαρες μεθόδους της. Και δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία να έχουμε αποδυναμωμένη την αμυντική μας θωράκιση όταν μάλιστα ο εχθρός βρίσκεται εντός των πυλών και απεργάζεται την υποδούλωσή μας. Η τουρκική επιθετικότητα μεγεθύνεται συνεχώς.
μετέτρεψε τα κατεχόμενα εδάφη μας σε εκτεταμένο στρατιωτικό προγεφύρωμα υποστηριζόμενο από πληθυσμό Τούρκων επίτων. Διατηρεί επί μισό αιώνα ισχυρές τουρκικές δυνάμεις κατοχής επίπεδου σώματος στρατού, οι οποίες εξυγχρονίζονται συνεχώς και ενισχύονται με νέα επιθετικά οπλικά συστήματα, άρματα, πυροβολικό μακρού ελληνικούς αυτοκινούμενο, πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων, τρόμους και άλλα. Προωθείται σταδιακά και στην ουδετέρω ζώνη. Εισέβαλε και καταπατά μεγάλο κλίμα της ΑΟΣ-Κυπριακής Δημοκρατίας. Προγραμματίζει γεωκρίσεις σε αδειοδοτημένα θαλασσοδιομάχια της Κύπρου. Μεθοδεύει την αναβάθμιση του ψευδοκράτους και θεωρεί επιλυπούσα, διφάνη, την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρχισε επιγυσμό και της κλειστής περιοχής Αμοχώστου. Άρχισε προπαρασκευές κατασκευής αεροναυτικής βάσης στο Λευκόνικο, Μποράζι, Τρικόμ. Αλλοιώνει δημογραφικά για τις ελεύθερες περιοχές με τη μαζική πρόθεση μουσουλμάνων μεταναστών. Η απειλή που αντιμετωπίζουμε είναι θανάσιμη. Η Τουρκία δυσοδομεί να εξαρθρώσει όλα τα ερίσματα της εθνικής και κρατικής μας υπόστασης. Πρόσφατα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, 28 Σεπτεμβρίου 2020, περασμένο μία δεκαετία, αποφάσισε νέα ενίσχυση των τουρκικών δυνάμεων κατοχής. Γιατί άραγε, πρέπει επομένως να έχουμε μια πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων, δεν λέω των προθέσεων, λέω των δυνατοτήτων, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η λέξη δυνατότητας και της αποστολής των τουρκικών δυνάμεων κατοχής. Δυνατότητες, η δύναμη μας, 40.000 άντρες, 300 άρματα, 260 πυροβόλα, 650 τεθωρακισμένα δρόμους, η πλήρης επάγγελση, χρειάζεται δηλαδή ενισχύσεις. Η προθυμένη διάταξη του εντεύθυντου πεταδακτύλου σε έδαφος παιδινό χωρίς κολλήματα. Η σύνθεση τους από μηχανοκίνητους σχηματισμούς και η εγκύτητα των αεροναυτικών βάσεων της Τουρκίας παρέχουν τη δυνατότητα ή δυνατότητα στις τουρκικές δυνάμεις της κατοχής να επιτεθούν εφνιδιαστικά κατά των ελευθέρων περιοχών και να επιτύχουν σε μικρό χρονικό διάστημα στρατηγικά εδαφικά ωφέλη, τα οποία δεν θα αναφέρω. Αποστολή των τουρκικών δυνάμεων κατοχής είναι η εξυπηρέτηση της τουρκικής στρατηγικής του εξαναγκασμού, δηλαδή με την απειλή ή χρήση στρατιωτικής ισχύως να αναγκάσει τους Έλληνες της Κύπρου να αποδεχθούν λύση τουρκικών όρων στο Κυπριακό και να τεθεί όλη η Κύπρος μποτανέλα χωρίς Τουρκίας. Αυτός λοιπόν είναι ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας, στόχος ο οποίος τέθηκε από τη δεκαετία του 1950, εκθέσιμη χατερή, σχέδιο επανάκτησης Κύπρου, πηγάζει από τον ιερό όρκο της τουρκικής αυτοσυνέλευσης 1920 για αναβάθμιση, για ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και υλοποιείται βάσει στρατηγικού σχεδιασμού. Μέχρι σήμερα, αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς για να επιβιώσουμε, πρέπει να ενδυναμώσουμε επιγόντως την αμυντική μας θωράκιση. Τομείς που χρειάζονται ενδυνάμωση. Πρώτο, η αυτοάμυνα με την ενίσχυση της εθνικής φρουράς και των δυνατοτήτων του πολεμικού ναυτικού και αεροπορίας που υστερεί ακόμα. Δεύτερο, η στρατηγική με την συγκρότηση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και τη Σύνταξη Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας, τα οποία στερείται αυτά, δηλαδή τα θεσμικά εργαλεία, τα στερείται η Κυπριακή Δημοκρατία. Τρίτο, οι συμμαχίες με την αναζωογόνηση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η τελευταία διακλαδική άσκηση που πραγματοποίησαν οι ελλαδικές και οι κυπριακές δυνάμεις, η άσκηση τοξότης Νικηφόρος, έγινε το 2000. Έχει δηλαδή 22 χρόνια. Και η επιδίωξη σύνεψης αμυντικών συμμαχιών. Τέταρτον, η δημογραφική συνοχή με την ενίσχυση της γραμμής καταβάψεως του πυρός και των και της δυνατότητας παρεμπόδισης εισόδου παράνομων μεταναστών
που συμβαίνει αυτά τα τελευταία χρόνια μέσω των ακτών και μέσω της γραμμής καταπάσεως του κύρους. Και τέλος, πέμπτον, το ηθικό και την καλλιέργεια αγωνιστικού πνεύματος και εθνικής ομοψυχίας. Την τελευταία 20ετία, δηλαδή από εμφανίσεως του σχεδίου ΑΝΑ, αποδυναμώθηκε η αμυντική φράξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όχι όμως λόγω έλλειψη χρηματικών πόρων. Από το 1984 μέχρι σήμερα πήραμε 9 δισεκατομμύρια και διατέθηκαν μόνο 4 για την εθνική φρουρά. Ήσαν εισπράξεις από τον κυπριακό λαό για την εθνική φρουρά. Ο λόγος είναι ότι δεν υπήρχε πολιτική βούληση των κυβερνήσεών μας, οι οποίοι υποτίμησαν την τουρκική αυλή και την αξία της στρατηγικής ισχύως, δηλαδή έλλειψη στρατηγικής αντίληψης για την ασφάλεια. Αυτό είναι ο λόγος. Και οδηγηθήκαμε σε μεγάλη συμπίεση των προϋπολογισμών άμυνας και την δραστική μείωση της στρατιωτικής θητείας με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά το αξιόμαχο της εθνικής φρουράς που πρέπει να ενδυναμωθεί. Σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς, διότι η τομή είναι αρκετή, αυτό που προτεύει είναι πρώτον ο εξυγχρονισμός των υφισταμένων μέσων γεωπολικών συστημάτων της εθνικής φρουράς. Δεν θα το αναλύσω τώρα τι σημαίνει εξυγχρονισμό. Δεύτερον, η αγορά νέων έξυπνων όπλων, εκμεταλλευόμενη πλέον και τη διάθεση της αγοράς των ΗΠΑ. Και τρίτον, η ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας. Να ενισχυθούν οι υποδομές τους, ναυτική και αεροπορική βάση. Και δεύτερον, να αποκτηθούν πολεμικά αεροσκάφη και ναυτικά σκάφη για τρεις λόγους. Για απόκτηση αποτρεπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον θαλάσσιο χώρο, για την αναζωογόνηση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου και για τη δυνατότητα σύνεψης αμυντικών συμμαχιών που δεν αρκούν μόνο τα κοινά συμφέροντα για να κάνεις αμυντικές συμμαχίες, αλλά πρέπει να υπάρχει και κινήσεις συνεισφοράς στην ασφάλεια και εκεί χρειάζονται οι αεροναυτικές δυνάμεις για να διασυνδέουν το θαλάσσιο και ένα αέριο χώρο μεταξύ γειτονικών συμμάχων χώρων. Η ενδυνάμωση πρέπει να επιταχυνθεί, όπως έπραξε και η Ελλάδα για τις ενόπλες δυνάμεις της, λόγω μεγέθυνσης τουρκικής απειλής. Απαιτείται αύξηση των αμυντικών δαπανών της Κυπριακής Δημοκρατίας, να φτάσουν στο 3% επί του ΑΕΠ. Μπορεί να φαίνεται υψηλό, αλλά για μια ενοικατεχόμενη χώρα είναι αναγκαίο. Είναι όμως ενθαρρυντικό ότι η Κυπριακή Δημοκρατία τον τελευταίο χρόνο αύξησε τις αμυντικές δαπάνες της και είναι θετικό βήμα που πρέπει να συνεχιστεί με την ομόθυμη βούληση όλου του πολιτικού κόσμου, γιατί η παρατεταμένη συμπίεση των προϋπολογισμών επροκάλεσε συσσόρευση πολλών αναγκών για τις επιχειρησιακές ανάγκες της εθνικής φρουράς. Χρειάζονται ενίσχυση. Δεν θα τις αφήσω. Βεβαίως, επίγουσα ενίσχυση γιατί τυχούν την παραπολέμου. Η τουρκική επιθετικότητα μεγεθύνεται συνεχώς. Αν ξεσπάσει η κρίση, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε με δικές μας δυνάμεις. Κανένας ξένος δεν θα προστρέξει σε βοήθειά μας. Ο παράγοντας ασφαλείας στην Κύπρο επηρεάζεται καθοριστικά και από τη μορφή λύση του Κυπριακού. Είναι αντιφατικό υποψήφιοι για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας να υποστηρίζουν ενίσχυση της άμυνας και λύση της ζωνικής και κοινωνικής ομοσπονδίας, η οποία αποκλείσει το Κυπριακό κράτος. Η κυβέρνηση μας, καθώς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τα περισσότερα πολιτικά κόμματα και οι περισσότεροι υποψήφιοι για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας επιμένουν να υποστηρίζουν τη ζωνική δικαιοτική ομοσπονδία, η οποία με τις συνεχείς υποχωρήσεις μας διαμορφώθηκε σε λύση που παραβιάζει βασικές δημοκρατικές αρχές, θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές και ουσιώδεις αρχές ασφάλειας.
παραβιάζει τις αρχές της ενότητας του κράτους και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών με την επιβολή εδαφικών ζωνών εγγυημένων πλειοψηφιών κατοίκων και περιουσιών που καταπατούν τα δικαιώματα του εκλέγην και εκλέγεστε, της ατομικής ιδιοκτησίας, της ελευθερίας εγκατάστασης και των ξεριζωμένων προσφύγων. Όλα αυτά είναι συγκλήσεις οι οποίες υπάρχουν στα έγγραφα. Δεύτερο, η λύση αυτή δεν παρέχει συνθήκες ασφάλειας. Ασφάλειας στρατιωτικής, πολιτικής, δημογραφικής, λειτουργικής και οικονομικής. Έλλειψη στρατιωτικής ασφάλειας με τον αφοπλισμό του Κυπριακού κράτους, το οποίο δεν θα έχει δικαίωμα να έχει ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή δεν θα έχει δυνατότητα της αυτοάμυνας, ούτε κατοχυρώνει το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των ΗΠΑ. Σύγκληση σελίδας 70 του εγγράφου συγκλήσεων τάμου. Έλλειψη πολιτικής ασφάλειας. Μίζον θέλω με το δικαίωμα βέτο της μειοψηφίας για τα ζωτικής φύσεως θέματα της εκτελεστικής εξουσίας. Ουσιαστικά παραβιάζεται η αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων που οδηγεί σε αναρρύθμιτα αδιέξοδα. Όταν παραβιάζεται αυτή η αρχή, όχι η κράτος, ούτε οργανισμούς, ούτε καν μια επιτροπή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η Τουρκία μέσω των Κυπρίων θα επιβάλλει τις αποφάσεις στο Κυπριακό κράτος και θα αποκτήσει τον πολιτικό έλεγχο. Γι' αυτό με τη διζωνική δεν έχουμε μόνο δικοτόμηση, αλλά και έλεγχο όλης Κύπρου. Και μόνο ότι για να λειτουργήσει η διζωνική ή η δικοινωτική ομοσπονδία χρειάζεται μηχανισμό επίλυσης αδιεξόδων, όπως οι τρεις ξένοι δικαστές του σχέδιου ΑΝΑ. Και μόνο αυτό αποδεικνύει ότι η λύση αυτή παραβιάζει την λαϊκή κυριαρχία. Έλλειψη δημογραφικής ασφάλειας. Με την νομιμοποίηση όλων των επίκων και το δικαίωμα των 80 εκατομμυρίων Τούρκων υπηκόων στις 4 βασικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή η σύγκληση, σελίδα 68. Έλλειψη λειτουργικής και οικονομικής ασφάλειας. Συγκροτείται πολύπλοκο υπερμεγέθες διχοτομικό κράτος με διαρχή αξιωματούχων, 4 βουλές, 3 κυβερνήσεις, 3 αστυνομίες εις διπλούν ή και τριπλούν ημικρατικοί οργανισμοί σε ένα μικρό εδαφικό χώρο όσο είναι η Κρήτη. Μια άλλη σοβαρή πτυχή της ασφάλειας στη διζωνική δικαιωτική, για την οποία δεν έχουμε καμιά πληροφόρηση τι συζητήθηκε στις διακοινωτικές συνομιλίες όλα αυτά τα χρόνια, είναι η απέτηση της Τουρκίας να ενσωματωθεί στο σχέδιο λύσης, να ενσωματωθούν όλες οι διμερείς συμφωνίες εξάρτησης του ψευδοκράτους από την Τουρκία, πράγμα το οποίο είχε επιτύχει με το σχέδιο ΑΝΑ. Με αυτές τις συμφωνίες στο σχέδιο ΑΝΑ είχε επιτύχει να αποκτήσει δικαιώματα αεροναυτικής παρουσίας στην Κύπρο χωρίς έγκριση του Κυπριακού κράτους. Ήταν δηλαδή μια βάναυση παραβίαση της κυριαρχίας του Κυπριακού κράτους και η υπονόμευση της ανεξαρτησίας της αυτονομίας. Δηλαδή σε τελική ανάλυση με το σχέδιο ΑΝΑΝ και με τη μείωση των δυνάμεων όλα αυτά τα χρόνια, οι μόνοι που θα είχαν δικαίωμα να έρθουν εδώ αεροναυτικές δυνάμεις ήταν οι Βρετανοί και οι Τούρκοι. Θα γινόταν μια εκπαραθύρωση της Ελλάδας από την Ανατολική Μεσόγειο και εμείς θα είμαστε ένα κράτος, μια ανοχήρωτη πολιτεία στα χέρια της Τουρκίας. Τρίτο σημείο, η διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία νομιμοποιεί την διχοτόμηση, καταλύει το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επεκτείνει τον τουρκικό έλεγχο σε όλη την Κύπρο και οικοδομεί κράτος καταδικασμένο σε στρατηγική κατάρρευση λόγω δυσλειτουργικότητας και αδυναμίας λήψης αποφάσεων, όπως συμβαίνει σήμερα στη Βοσνία με παρόμοια λύση. Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι καλλιεργείται στους πολίτες η ψευδέστηση ότι η διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία αποτρέπει τη δικοτόμηση και επανενώνει το κράτος. Είναι μια ολέθρια ψευδέστηση που πρέπει να διαλυθεί. Αυτό θα συμβεί μόνο αν οι πολίτες, μόνο αν ο λαός ενημερωθεί αντικειμενικά και κατανοήσει ότι αυτή η λύση οδηγεί σε τουρκική υποτέλεια.
τότε θα αντιδράσει έντονα κατά της πολιτικής ηγεσίας του που του καλλιεργεί ψευδεστήσεις και θα απαιτήσει απόρρευση της ζωνικής συγκοινωνικής ομοσπονδίας. Είναι ανεπίτρεπτο οι πολίτες που θα υποστούν τις συνέπειες της λύσης να μην έχουν επίσημη ενημέρωση για τις συγκλήσεις και για τις προτάσεις τις δικές μας, δηλαδή για το κεκτημένο των συνολιών, όπως ονομάζεται, με την αδικαιολόγητη επίκληση του απορρίτου, για θέματα δηλαδή τα οποία εξετάζεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία και τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι θλιβερό η πληροφόρησή μας να προέρχεται από διαρροές εγγράφων. Το στρατηγικό λάθος των διακοινωτικών συνομιλιών, που συντηρείται επί μισό αιώνα, οδήγησε στο σημερινό τραγικό αδιέξοδο. Ποιο είναι αυτό? Στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων να υπάρχουν μόνο δύο λύσεις τουρκικών όρων. Η διζωνική διακοινωτική ομοσπονδία και η λύση των δύο κρατών. Για να απεγκλωβιστούμε λοιπόν από τον θανάσιμο κίνδυνο τουρκοποίησης όλης της Κύπρου, πρέπει έστω και αργά να ακολουθήσουμε μια νέα στρατηγική εθνικής επιβίωσης. Από την υποχωρητικότητα και τον κατευνασμό να στραφούμε στην αντίσταση και διεκδικητικότητα με όπλα, το δίκαιο και την ισχύ. Οποιαδήποτε στρατηγική σε οποιοδήποτε επίπεδο περιλαμβάνει υποχρεωτικά τρία στοιχεία. Αν είναι έστω και ένα πάλι να είναι στρατηγική. Στόχος, τρόπος, μέσα. Στόχος. Θα αδυνάμωση. Θωράκιση του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας, το ισχυρότερο όπλο που μας απέμεινε. Προστασία των ελευθέρων περιοχών και αγώνας απομάκρυσης της Τουρκίας από την Κύπρο. Μέσα. Ισχυροποίηση των συντελεστών εθνικής ισχύως και ιδιαίτερα της στρατιωτικής και ουσιαστική ενεργοποίηση του δόγματος του ενιαίου Τουρκού. Τρόπος. Επανατοποθέτηση του Κυπριακού στην ορθή βάση το στέμα εισβολής, κατοχής, επικισμού, εφροκάθεσης. Με κύριες δράσεις. Πρώτο. Διακοπή των ούτω καλωμένων διακοινωτικών συνομιλιών. Δεύτερο. Απόρριψη της διζωνικής διακοινωτικής ομοσπονδίας και αιμονή στη συνέχιση λειτουργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτή εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσαρμόστηκε στο ευρωπαϊκό κεκτημένο με περαιτέρω εξυγχρονισμό του συντάγματος της, με την αφαίρεση, με την απαλλαγή από όλα τα διχοτομικά και δυσλειτουργικά στοιχεία τα οποία μας έβαλαν οι Βρετανοί και οι Τούρκοι και εφαρμογή της αρχής ένας άνθρωπος, μία ψήφος. Τρίτο, ενδυνάμωση της αμυντικής θωράκισης και διεξαγωγή αγώνα με όλα τα πολιτικά, διπλωματικά, νομικά και οικονομικά μέσα για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στην Κύπρο. Ήδη, απομάκρυνση των τουρκικών δυνάμεων κατοχής και επίκων, επιστροφή των ξεριζωμένων προσφύγων, επανενσωμάτωση των κατεχομένων και διάλυση της τουρκικής καλούμενης δημοκρατίας Βορειά Κύπρου. Κλείνω την παρουσίασή μου με την επισήμανση ότι για την διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής χρειάζεται πλήρη στήριξη της Ελλάδας, κινητοποίηση των απανταχού Ελλήνων, σφυριλάτηση εθνικής ομοψυχίας στην Κύπρο, ενίσχυση της δυνατότητας αντίστασης και πολεμική προετοιμασία από τον καιρό της Ελλήνης. Ευχαριστώ για την παρακολουθία. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρέμβαση. Κύριε Κλόκαρη, η Κύπρος ψήφισε το 2004 και είπε όχι στο σχέδιο ΑΝΑΝ. Είπε ένα μεγάλο όχι στο σχέδιο ΑΝΑΝ. Το σχέδιο ΑΝΑΝ όμως παρέμεινε ως βάση λύσης για όλες τις διαδοχικές κυβερνήσεις. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα βρεθεί κάποιος μέσα σε αυτό το κοινό που να μην συμφωνήσει με όλα όσα είπατε, ότι είναι απολύτως λογικά και επιθυμητά. Όμως,
και υπήρξατε και ένας πολύ σημαντικός σύμβουλος και στρατηγός και άνθρωπος που τις ξέρει αυτές τις λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά ξέρετε ότι η πολιτική είναι αυτή που πατάει το κουμπί, η πολιτική είναι αυτή που, που συνδιαλέγεται και που συνομιλεί για το τι τελικά θα γίνει σε μια χώρα. Και η ερώτησή μου προηγουμένως δεν είχε κοτσοβολίστικο χαρακτήρα, αλλά επειδή από την αρχή είπαμε να είμαστε χρήσιμοι και χρηστικοί, σας ρωτώ και πάλι, το κουβάρι της πολιτικής είναι τόσο μπλεγμένο που δεν το αντέξατε? Δηλαδή είναι ένα πράγμα να είναι κάποιος στρατηγός, να ξέρει πολύ καλά τις ανάγκες της χώρας, να ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να γίνει, να είναι χρήσιμο στο πόστο του, αλλά όταν καλείται να υλοποιήσει τις συμβουλές του, να αποδεικνύεται, να συνειδητοποιεί ότι είναι αδύνατο και να υποχωρεί, να φεύγει. Είναι, σας επαναλαμβάνω, πρέπει να είμαστε χρήσιμοι και χρηστικοί, γιατί ο κόσμος σε λίγο θα ψηφίσει πάλι. Και το σχέδιο να είναι πάντα εδώ. Δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά. Δεν πάμε να λέμε εμείς ό,τι, να... ό,τι λέμε. Είναι εδώ, είναι η βάση λύσης, το οποίο είναι και η καταστροφική λύση. Γι' αυτό επιμένω, γιατί θέλω να είμαστε χρήσιμοι και βοηθητικοί στον κόσμο που θα ψηφίσει. Σου πω ότι αυτό το πρόβλημα δεν θα ήθελα να ψηφίσω, διότι θα έπρεπε να επεκταθώ για τους λόγους. Στο μικρόφωνο και παραλαμβάνω, δεν είναι προσωπικό. Σας είπα από την αρχή ότι δεν θα ήθελα να συζητήσω αυτό το θέμα, διότι πρέπει να αναλύσω τους λόγους για τους οποίους το πράξα. Και επειδή δεν το εγγύλωσα τότε, δεν θα ήθελα να το πράξω. Ξέρετε, δεν θέλω να μου πείτε γιατί εσείς φύγατε, αλλά αυτό που ρωτάω είναι αν τελικά η πολιτική είναι μια άλλη κατάσταση, μια τόσο μπλεγμένη κατάσταση, που πολλές φορές δεν μπορεί και δεν μπορεί για πολλούς λόγους να υλοποιήσει αυτά που φαίνονται τόσο λογικά και επιθυμητά για την εθνική στρατηγική. Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι υπάρχει έλλειψη στρατηγικής αντίληψης για την ασφάλεια στον πολιτικό κόσμο. Και αυτό το έχω βιώσει προσωπικά. Σε πολύ ψηλό επίπεδο. Δηλαδή, έχει περάσει το μήνυμα ότι είμαστε μια μικρή χώρα, θα μπορούμε να τα βάλουμε με μια υπερδύναμη και νομίζουν ότι μια τέτοια λύση μπορεί να είναι συμβιβαστική. Δεν θα είναι συμβιβαστική για αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν και τα έχουν ανάλυση. Διότι αυτό το σχέδιο, όπως το μελετά κάποιος, ήταν αριστοτεχνικά φτιαγμένο κατά τέτοιον τρόπο, πραγματικά αριστοτεχνικά, και μπορώ να σου πω ότι είναι και ο λόγος για τον οποίο έγραψα το βιβλίο, το γράφω στις πρώτες τρεις λέξεις όταν έγραψα το βιβλίο, όταν αφιδηρέτησα τουρκική απειλή για το ελληνισμό της Κύπρου, είναι ότι μελετώντας το, διότι τότε ως υπαρχικός της Εθνικής Φρουράς, είχα ασχοληθεί με το κομμάτι της ασφάλειας για το σχέδιο ΑΝΑ. Πιστεύω ότι κανένας δεν το διάβασε όλα, τεράστιο το σχέδιο ΑΝΑ, αλλά εκεί διαπιστώθηκε ότι ήταν αριστοτεχνικά φτιαγμένο κατά τρόπο ώστε εδώ, σε αυτό το, όπως το ανέφερε και ο κ. Καθηγητής προηγουμένως, σε αυτό το πλέον στρατηγικό σημείο της Ανατολικής Μεσογείου, για το οποίο σημασία ιδιαίτερη έχει να διατηρεί κάποιες αεροναυτικές δυνάμεις για τον έλεγχο του εμπορίου, τον έλεγχο της διακίνησης της ενέργειας κλπ. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι αεροναυτικές δυνάμεις. Το γεγονός ότι μετά το πέρας του σχεδίου ΑΝΑ, μετά από 14 χρόνια, θα ήταν 950 Έλληνες στρατιώτες εδώ και 650 Τούρκοι, δεν είναι τίποτα. Η ουσία είναι ότι τις αεροναυτικές δυνάμεις θα είχε η Βρετανία και η Τουρκία. Αυτή λοιπόν την αντίληψη δεν την είχαν οι πολιτικοί μας. Δεν έχουν αντιληφθεί την μάλιστα μπορώ να πω ότι εξεπλάγουν όταν ο αρχιτέκτονας του σχεδίου ΑΝΑ, ο Λόρδος David Cannon, το 2014, στις 14 Σεπτεμβρίου, είναι καταγεγραμμένος στην εφημερίδα Cyprus Mail, εδήλωσε, ο ίδιος, είναι αυτός που έλεγε θα τους το φέρνουμε συνεχώς μέχρι να περάσει, εδήλωσε ότι ήταν ασύνετα γενναιόδωρο προς την Τουρκία. Και μόνο αυτό μπορείτε να αντιληφθείτε τι θα συνέβαινε. Αυτό θα κατέβαινε σε ένα με δύο μήνες και δεν θα είχαμε πατρίδα. Δεν θυμάμαι να ευχαριστώ.
Κύριε Παπαστασίδη, μισό λεπτό. Να πάρετε την ερώτηση. Παλεύετε πραγματικά πολλά χρόνια με ήθος και αποφασιστικότητα να πείσετε τον κόσμο ότι η μόνη εφικτή λύση είναι να εκδιωχθούν οι Τούρκοι και να απελευθερωθεί επιτέλους η μεγαλώνουσος Κύπρος μας. Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό που μου δημιουργεί έντονες απορίες ως προς το πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Για να διώξουμε τους Τούρκους πρέπει πρώτα να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, παρότι δεν έχει ενταχθεί η Κύπρος ακόμα, να αποκτήσουμε δικές μας δυνάμεις, να ζητήσουμε βοήθεια από Ελλάδα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλετε να μας εξηγήσετε πόσο εφικτό είναι ένα τέτοιο σενάριο? Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Υπουργό και τον κύριο Καθηγητή που στέκονται δίπλα μου και είχαν την ευγενή καλοσύνη να έρθουν εδώ και να αναλύσουν μαζί μου κρίσιμες πτυχές του Κυπριακού. Το βάρος της ευθύνης είναι μεγάλο, όπως και το βάρος της ευθύνης της δικής σας παρουσίας σε αυτόν τον χώρο. Εγώ το αντιλαμβάνομαι. Αναφέρθηκε προηγουμένως από την κυρία Ιωλανίδου ότι το σχέδιο ΑΝΑΤ παραμένει στο τραπέζι, ως αν το σχέδιο ΑΝΑΤ από μόνο του έχει συνέστηση και παρέμεινε στο τραπέζι διότι έτσι ήθελε να παραμείνει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Το σχέδιο ΑΝΑΤ δεν έμεινε στο τραπέζι διότι ήθελε να μείνει στο τραπέζι, αλλά διότι εμείς το κρατήσαμε στο τραπέζι. Λυπούμε που το λέω, αλλά όταν ξεκίνησε η διαπραγμάτευση το 2008 επί Δημήτρη Χριστόφια, ουσιαστικά επαναφέραμε εμείς οι ίδιοι, δεν είναι καμιά δύναμη της ιστορίας, δεν είναι κάποια δύναμη υπερδυνάμεων, δεν είναι η δύναμη της ισχυρής Τουρκίας. Εμείς οι ίδιοι αποδεχθήκαμε να επαναρχίσει η διαπραγμάτευση με βάση τυχές πρόνοιες του σχεδίου ΑΝΑΤ και πρέπει να σας πω και μου το επελέξετε από μόνοι σας βλέποντας τις συγκλήσεις Χριστόφια Θαλάτ, τις συγκλήσεις Ντάνος, τις οποίες αναφέρθηκε και ο Υπουργός ο κ. Κλόκαρης, υπάρχουν αναφορές verbatim, δηλαδή πλήρης αναπαραγωγή του σχεδίου ΑΝΑΤ. Πέστε μου αν αυτό δεν είναι εγκληματικό και αν αυτό δεν συνιστά περιφρόνηση της βούλησης, της λαϊκής βούλησης, μετά από ένα δημοψήφισμα να καταλήγουμε η πολιτική ηγεσία να έρχεται να παραμερίζει τον λαό και να επαναφέρει ένα σχέδιο, οι πλήστες πρόνοιες ταυτόσιμες, διότι, και ποιο είναι το υπονοούμενο, για να πούμε και το υπονοούμενο είναι ότι δεν ήμασταν αρκετά πολιτισμένοι για να αντιληφθούμε την δύναμη, την ειρηνοποιώ ισχύ του σχεδίου ΑΝΑ, δεν είχαμε την καλλιέργεια, τα θέλαμε όλα, ήμασταν εθνικιστές, γι' αυτό απορρίψαμε το σχέδιο ΑΝΑ και θεώρησε η πολιτική ηγεσία που ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση του 2008 να επαναφέρει το σχέδιο ΑΝΑΤ. Είναι ερώτημα, η εφικτή, τι είναι το εφικτό? Και συζητούμε ποια είναι η εφικτή λύση και ακούμε πολλούς να λένε εφικτή λύση ως προς τι, ως προς το τι δέχεται η Τουρκία. Αυτό από μόνη της είναι μια πολύ κακή αφετηρία, μα η εφικτή λύση στην Κύπρο είναι μόνο αυτό το οποίο δέχεται ο ισχυρός, ο κακόπιστος, ο κακόβουλος, ο εισβολέας, ο θήτης. Το εφικτό, εισηγούμε, πρέπει να το δούμε εν σχέση προς βασικές αρχές λειτουργίας και προστασίας των κατοίκων της Κύπρου. Αυτό πρέπει να είναι ο γνώμονας του εφικτού, όχι τι δέχεται η Τουρκία. Και για να είναι εφικτή μια λύση στην Κύπρο, πρέπει να είναι διασφαλιστική ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
πρέπει να εξασφαλίζει τη δημοκρατική λειτουργία και πρέπει επίσης να διασφαλίζει την απομάκρυνση του Ισβολέ, της Τουρκίας, η οποία έχει δείξει τα χρώματά της, έχουν περιγραφεί προηγουμένως οι προθέσεις της, είναι μια επεκτατική αναθεωρητική δύναμη η οποία θέλει να επικρατήσει στην περιοχή και ειδικά στην Κύπρο. Ή και στην Κύπρο, όχι ειδικά στην Κύπρο, και στην Κύπρο. Άρα η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, το ερώτημα, είναι εφικτή λύση ως προς αυτά τα κριτήρια? Καταρχάς να εξαφανίσουμε, να διαλύσουμε μία πλάνη. Δεν ξεκινούμε από λευκό χαρτί. Μόνο η έννοια, γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη σε μερίδα του κόσμου και καλλιεργείται και εντέχνως, ότι βρε αδερφέ, ας δεχτούμε την ορολογία, ας μην μαλώσουμε στην ορολογία και ας γεμίσουμε αυτό το άδειο κουτί. Είμαστε έξυπνοι άνθρωποι, θα καταφέρουμε να διαπραγματευτούμε, να του δώσουμε ένα περιεχόμενο αποδεκτό. Δεν είναι έτσι αυτό το πράγμα. Όταν δέχεσαι την ορολογία, τη ζωνική, τη κοινωνική ομοσπονδία, δέχεσαι κάποια πράγματα, είτε το θέλεις είτε όχι. Η διζωνικότητα και η δικοινοτικότητα έχουν συγκεκριμένη εννοιολογική εμβέλεια. Δεν είναι καινοί όροι, τους οποίους μπορούμε εμείς να γεμίσουμε όπως θέλουμε. Αυτό είναι το πρώτο. Δεν μπορούμε να ξεγελούμε αυτούς στους οποίους δεσμευτήκαμε να δεχτούμε την ΔΔΟ. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε φροντίσει μετά το δημοψήφισμα από το 2008 και εν τέθεν να γεμίσουμε αυτό το κουτί. Έχουμε καταθέσει σοβαρότατες παραχωρήσεις, ορισμένες έχουν αναφερθεί ήδη, αλλά έχουμε γεμίσει αυτό το κουτί με σοβαρές παραχωρήσεις. Και να αναφερθώ πολύ συνοπτικά σε κάποιες. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των προσφύγων, μέσα στις συγκλήσεις, Χριστόφια Ταλάτ, αναφέρεται ειδικά ότι η διζωνικότητα, προσέξτε, επικαλούνται τη διζωνικότητα για να καταλάβουμε ότι έχει κάποιο περιεχόμενο η διζωνικότητα, επειδή έχουμε δεχτεί τη διζωνικότητα, λένε οι συγκλήσεις, πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί στην εγκατάσταση, πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί στις περιουσίες των Ελλήνων στις κατεχόμενες περιοχές για να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία. Πήγαμε όμως και παρακάτω στις συγκλήσεις. Δεχτήκαμε εξαιρέσεις επί εξαιρέσεων. Ήμουν τότε στο Εθνικό Συμβούλιο και ρωτούσα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τότε τον Δημήτρη Χριστόφια, μα για ποιο λόγο μπαίνουν αυτές οι εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις όπως παραδείγματος χάρη περιουσίες τις οποίες έχουν βελτιώσει. Περιουσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για δημόσια ωφέλεια. Περιουσίες όπου υπάρχει συναισθηματική σύνδεση του χρήστη. Και λέω εγώ, μα γιατί αυτές οι εξαιρέσεις? Βεβαίως ήταν ρητορική ερώτηση, γιατί ήταν σαφές γιατί υπήρχαν αυτές οι εξαιρέσεις. Και αρχίσαμε εμείς να συζητούμε αυτές τις εξαιρέσεις. Διότι ήμασταν έτοιμοι να απεμπολίσουμε και με κάθε εξαίρεση έφευγε και μία δέσμη προσφυγικών περιουσιακών δικαιωμάτων. Αυτό το πράγμα έφτασε πιο μακριά στις αρχές, στα έξι σημεία του Γενικού Γραμματέα, τα οποία δεχτήκαμε και μάλιστα αυτή τη στιγμή αγωνιζόμαστε σε έναρξη της διαπραγμάτευσης από εκεί που έμεινε αποδεχόμενοι τα έξι σημεία των συγκλήσεων. Ένα από αυτά τα έξι σημεία λέει ρητός ότι στις περιοχές που θα μείνουν στο τουρκικό κρατήδιο σχεδόν 100% θα έχει προτεραιότητα ο χρήστης. Άρα αυτό δεν είναι απεμπόληση δικαιωμάτων, τι είναι? Αλλά πέραν των προσφυγικών δικαιωμάτων, διοίκηση του κράτους. Προβλέπονται σύνορα βέβαια, διότι προβλέπονται δύο διοικήσεις οι οποίες θα ασκούν έλεγχο. Αυτά προβλέπονται στις συγκλήσεις.
προβλέπεται ότι η κεντρική κυβέρνηση δεν θα έχει τη δυνατότητα να επιβληθεί στα κρατήδια. Αντιθέτως, υπάρχει πρόνοια στις συγκλήσεις ότι το κεντρικό κράτος θα σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των διοικήσεων των κρατηδίων. Αυτά όμως είναι κρατικά χαρακτηριστικά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε μια κεντρική κυβέρνηση φάντασμα και δύο κρατήδια τα οποία θα ασκούν απόλυτο έλεγχο στην επικράτεια τη δική τους. Αυτό είναι και διχοτόμηση βέβαια, είναι η υπευλογία της διχοτόμησης και είναι η αρχή του χωρισμού. Αλλά επιμένουν να κρατούν τον έλεγχο σε επίπεδο κοινής κεντρικής κυβέρνησης, προβλέποντας διάφορες συναποφάσεις, συνδιαχειρήσεις των αποφάσεων, οι οποίες μας εγκλωβίζουν σε μια διαδικασία κοινής λήψης αποφάσεων από την οποία δεν μπορούμε να γλιτώσουμε. Προβλέπεται μία ψήφο στο Υπουργικό Συμβούλιο Τουρκική, η Τουρκία απαιτούν δύο ψήφου. Προβλέπονται μετά 6 σημεία περιτροπή προεδρία. Προβλέπεται και να σα το πω, διότι είναι και λίγο αστείο, είναι λίγο φεδρό, αλλά είναι καλά να το έχουμε υπόψη μα πόσο φεδρή θα είναι η δίθεν δημοκρατία που κτίζεται στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου τη Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία. Σε επίπεδο γερουσία υπάρχουν 50-50 εκπροσώπηση. Και αν όλα πρέπει να περάσουν από την κυρουσία, όλα τα νομοσχέδια, και αν υπάρξει αδιέξοδο, προσέξτε το αυτό, αν υπάρξει αδιέξοδο, κάθε φορά που θα υπάρχει αδιέξοδο, θα προστίθεται την πρώτη φορά ένας Ελληνοκύπριος, τη δεύτερη φορά ένας Τουρκοκύπριος, την τρίτη ένα λάξ, προκειμένου να διαμορφώνεται πλειοψηφία. Αντιλαμβάνεστε τι γελοιότητα είναι αυτή και αν την χάνει σεβασμού η αρχή της πλειοψηφίας. Όσον αφορά τη διεθνή παρουσία της Κύπρου, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή περίπου χάνεται. Τα κρατήδια έχουν δικαίωμα να υπογράφουν διεθνείς συμφωνίες σε εμπορικά και πολιτισμικά θέματα. Σε όλα τα υπόλοιπα πρέπει να υπάρξει συναπόφαση. Πρέπει να συμφωνήσουν όλοι προκειμένου να εκδηλωθεί προς τα έξω το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα, όταν σας λένε κάποιοι δέχομαι τη Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία, αλλά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν σας τα λένε αυτά, και ότι αποφεύγουμε δίθεν τη διχοτόμηση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μια εξαπάτηση του εκλογικού σώματος, είναι μια εξαπάτηση των πολιονότητα εντός της τουρκικής κοινότητας τα κατεχόμενα ουσιαστικά, αν πιστέψουμε τους αριθμούς που ακούμε που λένε ότι οι Τουρκοκύπροι είναι περίπου σήμερα 80-90.000 σε μια πλημμυρίδα τύπων που κατά ορισμένους αριθμούς φτάνουν και πάνω από το μισό εκατομμύριο, οπότε αντιλαμβάνεστε ποιος θα έχει λόγο. Συνεπώς, όταν αυτά τα έχουμε υπόψη μας, αντιλαμβανόμαστε ότι η Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία δεν είναι καν εφικτή, διότι δεν πληρεί αυτές τις βασικές προϋποθέσεις. Είναι τόσο κακή ως λύση και είναι τόσο δύσκολο να την πουλήσει κάποιος αυτή τη λύση, που ουσιαστικά έφτασαν να μας λένε, ξέρετε, πρέπει να αποδεχτούμε την Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία, διότι δεν έχουμε άλλες επιλογές, δεν μπορούμε να αντέξουμε, δεν είναι διατηρήσιμη η αντίστασή μας και θα πρέπει να δεχτούμε τους τουρκικούς όρους. Και η άμυνα είναι μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρος, διότι μέρος της συλλογιστικής αυτών που θέλουν να δεχτούμε τη Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία είναι, ξέρετε, καλά όλα αυτά, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει άμυνα. Δεν μπορούμε να ορθώσουμε αντίσταση. Γι' αυτό θα πρέπει να το δεχτούμε. Σήμερα όμως ακούσαμε ότι μπορεί να υπάρξει άμυνα και αυτό το επιχείρημα δεν ευσταθεί.
ο βασικός στόχος, διότι πρέπει να έχουμε κάποιο στόχο σε οποιαδήποτε λύση μας προσφερθεί ή θα διαπραγματευτούμε, είναι η διασφάλιση της φυσικής και εθνικής επιβίωσης του κυπριακού ελληνισμού, διότι αυτός είναι που κινδυνεύει σήμερα. Χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει καταπάτηση δικαιωμάτων τρίτων. Όταν διεκδικούμε δικαιώματα, δεν σημαίνει ότι τα διεκδικούμε εις βάρος οποιοδήποτε άλλου, είτε των Τουρκοκυπρίων, είτε οποιοδήποτε άλλη κοινότητα. Είναι δικαιώματα τα οποία δικαιούται κάθε λαός ο οποίος θέλει να ζει εν ελευθερία. Πώς πετυχαίνουμε όμως αυτόν τον στόχο? Καταρχάς πρέπει να δεχτούμε ότι δεν είναι σημερινός και αυριανός αυτός ο στόχος, δεν είναι εύκολος στόχος. Αλλά θα πρέπει να πάμε για το εύκολο και το σημερινό, το οποίο μπορεί να είναι καταστροφικό, εισηγούμε πως όχι. Εισηγούμε πως πρέπει να πολεμήσουμε για τα δικαιώματά μας, έστω και αν σημαίνει κάποια αναμονή, διότι εδώ που είμαστε δεν διαχειριζόμαστε τα δικά μας δικαιώματα μόνο, δεν παίρνουμε αποφάσεις μόνο για μας, ενεργούμε και ως θεματοφύλακες τρίτων, θεματοφύλακες επόμενων γενεών που θέλουν και απαιτούν και έχουν κάθε δικαίωμα να απαιτούν να ζήσουν με πλήρη δικαιώματα σε ένα απελευθερωμένο χώρο στην Κύπρο. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό, πώς μπορούμε να κτίσουμε, πώς μπορούμε να αντέξουμε και πώς μπορούμε να προωθήσουμε μια τέτοια πολιτική απελευθέρωσης, διότι φτάσαμε στο σημείο στην Κύπρο να ενοχοποιείται και αυτή η έννοια, η οποία ουσιαστικά σημαίνει τι? Σημαίνει να ζω ελεύθερος με όλα μου τα δικαιώματα. Καλά κύριε, θες πόλεμο? Αυτό ρωτούν πολλοί. Όχι, δεν επιδιώκω τον πόλεμο. Θέλω όμως να ζήσω απελευθερωμένος από την τουρκική κατοχή με πλήρη τα δικαιώματά μου σε ένα καθεστώς δημοκρατικής λειτουργίας, και αυτό δεν είναι υπερβολικό και δεν είμαστε πλεονέκτες που το ζητούμε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Καταρχάς θα πρέπει να υπάρξει αναβίωση, ποιοτική αναβίωση του ελλαδοκυπριακού άξονα συνεργασίας. Λέγεται πολύ, πράττεται λίγο. Πολλές φορές έχουμε ακούσει αυτά, να συζητούμε, να θεωρείται δεδομένη η ελλαδοκυπριακή συνεργασία. Βλέπουμε και πολλές φορές να υπερίπτονται μαχητικά πάνω από τον χώρο της Κύπρου και λέμε ζήτω, ως αν υπέρψηση να αποτελεί λύση από μόνη της, ενώ ξέρουμε ότι δεν υπάρχει υποδομή σε αυτό. Θα πρέπει να κτιστεί ως περιεχόμενο η ελλαδοκυπριακή συνεργασία και να μην περιορίζεται μόνο στην άμυνα. Πρέπει να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα, και στην διακίνηση ιδεών και στην διακίνηση λύσεων και στην διακίνηση πολιτικών προτάσεων. Είναι πολλές οι προκλήσεις, βλέπουμε ότι δημιουργούνται ευκαιρίες, θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε και να υπάρξει μια δομημένη κοινή ελλαδοκυπριακή προσέγγιση και αντιμετώπιση. Να ανταλλάσσουμε ιδέες, να ανταλλάσσουμε προτάσεις. Ειδικότερα στο θέμα της άμυνας, ήδη ακούσατε να αναφέρεται η άμυνα. Σίγουρα μιλούμε για την αναβίωση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Πρέπει να δομηθεί όμως και να κατοχυρωθεί η εμπλοκή της Ελλάδος ως πρακτική δέσμευση, όχι απλώς ως καλή διάθεση, διότι την καλή διάθεση τη βλέπουμε. Τη λέμε και εμείς εδώ στην Κύπρο, έχουμε κάθε διάθεση. Η διάθεση δεν είναι αρκετή. Πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός. Δεν είναι η ιστορία σε περίπτωση σύγκρουσης θα έρθουν ή δεν θα έρθουν τα ελληνικά μαχητικά. Ερώτημα που μετεωρίζεται από το 1974. Όχι.
θα πρέπει να υπάρξει κοινό σχεδιασμό που να διαλαμβάνει κοινή αντιμετώπιση αμυντική και στην Κύπρο. Θα πρέπει να υπάρξει επένδυση της Κύπρου, διότι πολύ σωστά πολλές φορές λέγεται το εξής. Καλά, εσείς κάνατε ότι μπορείτε προκειμένου να υπάρξει και αυτή η συνδυασμένη άμυνα με την Ελλάδα. Εσείς αξιοποιήσατε στο μέγιστο τους πόρους σας. Δεν το έχουμε κάνει. Έχουμε απαιτήσεις και το λέω ως Κύπριος, δεν έχουμε αξιοποιήσει όμως το μέγιστο τις δυνατότητές μας. Ανάφερε προηγουμένως ο κύριος Κρόκαρης που πήγαν τα λεφτά της άμυνας. Ένα μικρό μέρος πήγε στην άμυνα, στις αμυντικές δαπάνες. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσού, το οποίο ο φορολογούμενος πολίτης έδωσε για την άμυνα, πήγε για να κλείσει τρύπες του προϋπολογισμού, διότι, όπως ανέφερε και κάποιος υπουργός παλαιότερα, δεν είναι καιρός για στρατά. Ναι, δεν είναι καιρός για στρατά, αλλά όταν η Τουρκία νιώθει ότι είναι καιρός και αξιοποιεί τα στρατά της, δεν υπάρχει επιλογή. Θα πρέπει να είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις. Πρέπει να υπάρξει μόνιμος συντονισμός Ελλάδος-Τουρκίας στον αμυντικό τομέα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει όργανο το οποίο να είναι ενεργό σε συνεχή βάση. Πρέπει επίσης να υπάρξουν και αγορές αμυντικού υλικού, ίσως σε συνεργασία με την Ελλάδα, τα οποία στοιχεία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μπορεί να η βάση να είναι στην Κρήτη, μπορεί να είναι αντιαεροπορικά μεγάλης εμπέλειας, μπορεί να είναι μαχητικά. Η ουσία είναι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά και μέσα στο πλαίσιο ενός σχεδιασμού να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην Κύπρο. Έτσι εξασφαλίζεται με σιγουριά και η ελλαδική δέσμευση, η δέσμευση του ελλαδικού κράτους. Διότι η δέσμευση των Ελλήνων είναι εκεί. Το ελλαδικό κράτος πολλές φορές υπήρξε χαμηλότερο των περιστάσεων, όπως και το κυπριακό κράτος. Τα κράτη οφείλουμε εμείς ως Έλληνες στην Κύπρο, αλλά και Έλληνες στην Ελλάδα, να πιέσουμε για να βγουν έξω από τα στενά κρατικά όρια και να αναλυθούν ευθύνες έναντι των Ελλήνων, είτε βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε βρίσκονται στην Κύπρο. Ο υπουργός ο κ. Κρόκαρης ανέφερε πολύ σωστά και υπερθεματίζω και το έχω προωθήσει ως δέσμευση και ως πρόταση τη δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Στρατηγικής. Υπήρξα μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και δυστυχώς εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι υπήρξε μεγάλη προχειρότητα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων. Δεν υπήρχε εκείνη η τεχνική υποδομή που θα μπορούσε να επιτρέψει και στην πολιτική ηγεσία, η οποία έχει την τελική ευθύνη, αλλά ούτε και στους συμμετέχοντες στο Εθνικό Συμβούλιο δεν τους επέτρεψε να έχουν μία ενημερωμένη γνώση των συνθηκών ανά πάσα στιγμή. Λείπει η τεχνική υποδομή και η τεχνική στήριξη. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Στρατηγικής. Πρέπει επίσης να υπάρξει παλαϊκή άμυνα. Οι Τούρκοι ζητούν στο πλαίσιο και του σχεδίου ΑΝΑΝ και της Διζωνικής Δικαιωματικής Ομοσπονδίας και είναι μέσα στις συγκλήσεις όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι πρέπει να υπάρξει αποστρατικοποίηση. Μα είναι πολύ απλό, το ζητούν, διότι εκεί οι Κύπροι έχουν ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε την Εθνική Φρουρά, αυτό μας δίδει ένα συγκριτικό μικρό πλεονέκτημα. Καταργώντας αυτό το μικρό πλεονέκτημα, επικρατεί η ισχύ των τουρκικών δυνάμεων. Δεν είναι λογικό στον κόσμο που ζούμε σήμερα να μιλούμε για αποστρατιωτικοποίηση. Γι' αυτό πρέπει να στηρίξουμε την ύπαρξη, ακόμη και μετά τη λύση, διότι οι καιροί θα συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικοί, στρατεύματος ικανού να μας καλύψει ανά πάσα στιγμή.
παλαϊκή άμυνα είναι μία παράμετρος. Διότι δεν είχε την ευκαιρία να το αναφέρει ο κύριος Γρίβας προηγουμένως, έχω ακούσει άλλες παρεμβάσεις και έχω διαβάσει και το βιβλίο του επί του θέματος. Υπάρχουν εύκολες επιλογές όπου μπορεί να συμμετάσχει ο καθένας από εμάς, είτε 70 είτε 80 ετών είναι κανείς, είτε ανήμπορος είναι κανείς, μπορεί και να λειτουργήσει ως παρατηρητής βλημάτων, μπορεί να συμμετάσχει σε παλαϊκή άμυνα. Και αυτό είναι απαραίτητο, διότι δεν έχουμε επιλογή. Έτσι κι αλλιώς είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Τουλάχιστον ας αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε. Αυτά από πλευράς άμυνας, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Ζούμε σε ένα τόπο ο οποίος πάσχει, πάσχει από διαφθορά, πάσχει από το βάρος της κομματοκρατίας και έτσι απλά θέτοντας το ζήτημα, πολλές φορές οι πολίτες και οι νέοι μας ειδικά λένε «Γιατί να μείνω εδώ?». Δηλαδή, εκτός του ότι έχω από τη μια την τουρκική απειλή, μου τραβούν και το χαλί κάτω από τα πόδια, διότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν, οι κομματάρχες θέλουν να ελέγχουν την κατάσταση, οι νέοι μας δεν επιστρέφουν, τα ταλέντα μας δεν επιστρέφουν, προτιμούν να παραμείνουν στο εξωτερικό, διότι εκεί θα έχουν ίση μεταχείριση, αν είναι δυνατόν, ίση μεταχείριση στο εξωτερικό και όχι στην Κύπρο. Συνεπώς είναι βασικό στοιχείο, και σε αυτό είμαι απόλυτος, ότι αν πρόκειται να μιλούμε για αντοχές στην Κύπρο, μπορεί την τουρκική απειλή να μην μπορούμε να την ελέγξουμε πλήρως, μπορούμε να ορθώσουμε αντίσταση, να αγωνιστούμε, αλλά σε ό,τι αφορά την ποιότητα του κράτους που έχουμε, εκεί μπορούμε να κάνουμε θαύματα και πρέπει να κάνουμε θαύματα για να νιώθει ακόμη και ο νέος που γυρίζει, μπορεί να έχω την τουρκική απειλή, αλλά είναι περήφανος που ζω σε αυτόν τον τόπο, σε μια δημοκρατία λειτουργούσα, σε μια δημοκρατία που μου προσφέρει αξιοκρατία. Θα ρωτήσω κάτι, πάνω σε αυτό, είπετε. Παρακαλώ. Θα ρωτήσω κάτι. Είπε ότι δεν είναι διεφθαρμένος στον τόπο του κλπ. Οπότε έχω ευρώπημα, εμείς θα έλεγε ο Κύπρι. Γιατί να θέλει ο Τουρκοκύπριος να έρθει μαζί μας. Αυτά τα οποία ζητούμε και το ανέφερα προηγουμένως δεν είναι εις βάρος τρίτων. Όταν λέω για ανθρώπινα δικαιώματα, δεν λέω για ανθρώπινα δικαιώματα Ελλήνων, δεν λέω για ανθρώπινα δικαιώματα Αρμενίων, Μαρουκτών, Λατίνων, Τουρκοκυπρίων. Αναφέρομαι στο σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων που να κάνουν περήφανους όλους τους κατοίκους της Κύπρου να ζουν εδώ. Ακούμε τι λένε οι Τουρκοκύπροι για τις συνθήκες κατοχής που επικρατούν στις κατεχόμενες περιοχές. Εκεί έχουν κατοχή. Εδώ αυτό που θέλουμε να χτίσουμε είναι ένα δημοκρατικό σπίτι που να είναι φιλόξενο για όλους τους νόμιμους κατοίκους αυτού του νησιού. Τους νόμιμους κατοίκους αυτού του νησιού. Λοιπόν, τόσα χρόνια και καταλήγω, τόσα χρόνια μας βομβαρδίζουν με μηνύματα εντοτισμού, μας λένε ότι είμαστε χαμένοι από χέρι, ότι η Τουρκία είναι ασταμάτητη, ας δεχτούμε τους όρους της, τουλάχιστον να ζήσουμε ως ραγιάδες έστω, αλλά τουλάχιστον να ζήσουμε, να ξέρουμε τον ρόλο μας, είμαστε ραγιάδες, να ξέρουμε που πάνε τα δικαιώματα μας και ας μείνουμε εκεί και ας είμαστε και ευχαριστημένοι. Τέτοια μηνύματα υποπάθειας και ενδοτισμού μας έχουν οδηγήσει στο παραπέντε της εθνικής αυτοκτονίας. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε δικαίωμα να πετούμε τη δικαίωσή μας και να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Θεωρώ ότι όχι μόνο έχουμε δικαίωμα, έχουμε υποχρέωση διότι είμαστε θεματοφύλακες και γιατροί τους και σήμερα ακούσαμε ότι όχι μόνο έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση, αλλά έχουμε και τις δυνατότητες να το πράξουμε. Ευχαριστώ.
κύριε Κουρβασίδη. Φαντάζομαι έχετε πολλά κατά νου και πολλά θέλετε να συζητήσουμε όλοι μας. Θα δεχτώ λίγες ερωτήσεις. Παρακαλώ πολύ να είστε σύντομοι και να παρουσιάζεστε, να ακούμε ποιος είναι. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον δεν έχουμε μικρόφωνο στην αίθουσα, οπότε έχουμε. Α, ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν το μικρόφωνο του κύριου. Παρακαλώ στον κύριο εδώ. Πόσα δευτερόλεπτα έχω? Σύντομο παρακαλώ και να λέτε ποιος είστε και τι είστε. Ονομάζομαι Φίλος Πάρος. Και θέλω να κάνω δύο σύντομες ερωτήσεις σε θέματα τα οποία πιστεύω είναι σημαντικότερα. Όσον αφορά η έννοια απελευθέρωση. Δυστυχώς έχει καταχράστη. Πολλοί εξ συνών με ίντρα Κυπρίων το θεωρούν στρατιωτική επίθεση στα κατεγόνια. Το δράγμα τα απελευθέρωση. Κατά μένα η έννοια απελευθέρωση είναι πολύ πολύ πρακτικερή. Να παρακαλέσω πάρα πολύ, όχι τοποθετήσεις. Θέλω ερωτήσεις για να μπορούν να απαντήσουν οι ομιλητές. Θα ήθελα τους στρατιωτικούς, τον καθηγητή του Γρήβα και τον υπουργό των κ. Μπλόκαρη, να μας πούν, όταν λέμε απελευθέρωση, εννοούμε μόνο στρατιωτική επανάκτηση των κατεχομένων ή εννοούμε κάτι πολύ περισσότερο, αναφέρθηκε ο καθηγητής προηγουμένως, για το πώς ότι είναι, αν δεν ερήφηκα καλά, εξαρτάται πάρα πολύ, εκτός από τα μέσα κλπ, από την ψυχολογία του κόσμου. Νομίζω ότι και ο κύριος Κολοκασίδης του βοηθήθηκε και ξεκάθαρα και είπε τι σημαίνει απελευθέρωση. Οπότε έχουμε την πολιτική απάντηση, έχουμε τη στρατιωτική απάντηση και νομίζω είμαστε πλήρες. Το δεύτερο που θέλετε. Μάλιστα, το δεύτερο. Ο οποίος έθεσε ο κύριος προηγουμένως. Εγώ θυμούμαι τον πατέρα μου που είπε μια φορά το εξής. Και ακούω στα κυπριακά ο περίπουλος το θυμό. Λέει, ακούαμε το ράδιο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ότι το ελληνικό στρατός ήταν μπαλικάρκα και απελευθερώναν την Βόρεια Ήπειρο. Δεν ήταν μπαλικάρκα, αλλά επετύχα διότι οι τόπαρχες τους έβλεπαν ως απελευθερωτές. Εμείς έχουμε την ενότητα να έχουμε κόσμο που να μας θεωρήσει απελευθερωτές. Στην κυρία. Ναι, ο κύριος Κορδασίδης. Απλώς μια βραχή απάντηση στη δεύτερη ερώτηση κύριου Σπάρου. Να μας βλέπουν ως απελευθερωτές. Συμφωνώ σε ό,τι αφορά τους νομίμους κατοίκους του νησιού που περιλαμβάνει όλες τις κοινότητες και τους ανθρώπους που νόμιμα ζουν στην Κύπρο, όχι τους έμπικους. Αλλά να σας πω και το εξής. Έχει γίνει εθνοκάθαρση στα κατεχόμενα και οι νόμιμοι κάτοικοι, οι πρόσφυγες, έχουν εκδιωχθεί. Οι νόμιμοι κάτοικοι έχουν εκδιωχθεί. Αυτοί οι οποίοι δικαιούνται να βρίσκονται εκεί, πρέπει να μας θεωρούν επίσης απελευθερωτές. Έτσι, ευχαριστώ. Νομίζω υπάρχει ένα τέτοιο ποσοστό αρκετά σημαντικό που θέλει να είναι με αυτή την πλευρά και όχι με εκείνη την πλευρά που τους ελέγχει και τους καταπιέζει. Ναι, κυρία μου. Κάθε φορά που είμαι σε μια τέτοια διάλεξη και μιλούν για τα λεφτά της άμυνας, ρωτώ τι έγιναν αυτά τα λεφτά της άμυνας. Ο μόνος που έδωσε μια μερική απάντηση ήταν ο κύριος Λόκαρης. Υπάρχουν όμως τώρα μέσα στο ταμείο αυτό λεφτά.
Νομίζω ότι απάντησε ο κύριος Κολοκασίδης και είπε ότι τα χρήματα πήγαν να κλείσουν άλλες τρύπες του προϋπολογισμού. Μα συνεχίζει ο κόσμος να πληρώνει λεφτά για την Ελλάδα. Βεβαίως, φυσικά. Και θα συνεχίσει. Πού πάνε αυτά τα λεφτά, τόσα χρόνια. Σε τρύπες του προϋπολογισμού. 48 χρόνια λεφτά, τι έγινε. Στις μαύρες τρύπες πληρώνουμε τον κύριο. Λοιπόν, άλλες τρεις ερωτήσεις, παρακαλώ, ο κύριος εδώ. Μετά. Να... Καλησπέρα και συγχαρητήρια. Θέλω να ρωτήσω πέρα από το ζήτημα του φρονήματος, προφανώς περιφωτίθεται για να γίνει οτιδήποτε από αυτά που προτείνατε. Άρα έχουμε ένα θέμα που θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά. Το φρόνημα είναι χαμηλό και δεν είναι μόνο το γενικό, είναι και μεταξύ ημών που βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, νομίζω. Το δεύτερο είναι πώς θα απαντούσατε σε ένα ερώτημα, εάν ένας νεαρός σας ρωτήσει, μα γιατί να θεωρούμε ακόμα ότι μια Κύπρος ανεξάρτητη στη μέση του πελάγου, μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδος και μάλιστα μιας Τουρκίας η οποία δεν είναι η Τουρκία του 1959 αλλά η Τουρκία του 2022. Με ποια λογική θεωρούμε ότι μόνο με αποτρεπτικές λύσεις μπορούμε να διασφαλίσουμε την επιβίωση των Ελλήνων στην Κύπρο. Και το δεύτερο είναι ζωτική σημασία όντως η Ελλάδα να μην έχει ξεγράψει το κομμάτι αυτό των Ελλήνων, όχι ανθρωπιστικά, όχι όπως η Γαλλία, όχι όπως η Γερμανία, όχι όπως η Σουηδία, αλλά να νιώθει ότι είμαστε μέρος του έθνους. Άρα έχει σημασία αυτά τα πράγματα να αρχίσουμε να τα λέμε, γιατί νομίζω και περιμένω να τα ακούσω από εσάς, γιατί αλλιώς μόνο με τεχνικές και στρατηγικές, χωρίς καθαρούς στόχους, νομίζω. Σε ποιον απευθύνεται το ερώτημα? Το ερώτημα απευθύνεται και στους τρεις. Και οι τρεις αποκλείεται να απαντήσω. Μπορώ να έχω το μικρόφωνο εδώ για να μην. Μπορώ να έχω λίγο το μικρόφωνο για την απάντηση. Γιατί αυτό πάει. Α, έχουμε μικρόφωνο. Αυτό θα απαντήσω μόνο στο ερώτημα της αποτροπής, διότι η Τουρκία στοχεύει στον έλεγχο όλης της Κύπρου, κυρία μου. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε αυτό. Πρέπει επομένως να διασώσουμε τις ελεύθερες περιοχές και το κράτος για να μπορέσουμε να προβάλλουμε αντίσταση. Εάν δεν το πράξουμε, είμαστε καταδικασμένοι. Διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ουδείς σέβεται ισχυρίως, σέβονται τις αναχείλωτες πολιτείες. Αυτό αποδεικνύει τουλάχιστον η ιστορία. Αυτό ένα κομμάτι. Άλλος και άλλος δεν ξέρω να θα απαντήσει κάποιος. Ναι, να προχωρήσουμε λίγο να πούμε. Εδώ. Ευχαριστώ. Λέω με χάρη στο τέλος. Είμαι και ο λίγο να πηδιά. Να κάνω μία ερώτηση, διότι ο κύριος Λίβας είχε πει να μελετούμε το περιβάλλον. Θεωρείτε ότι, μάλλον πόσο καιρό δίνεται αυτούς τους γεωργονάθρικες της Μεσογείου να λειτουργήσουν, 20, 30, 50 χρόνια. Θα πάω να επισκόμενη ερώτηση, δεν τελείωσα. Διότι αν είναι για 50 χρόνια και νομίζουμε ότι η Τουρκία προγραμματίζει μόνο για 50 χρόνια, κάνω μεγάλο λάθος. Διότι θεωρώ ότι την Κύπρο και δεν την θέλει για τους υπογράφηκε. Ούτε την θέλει για να επεκταθεί τα 800.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχει να πάρει ακόμα 9. Ένας άλλος λόγος που την θέλει, και αυτό είναι κρίσιμο το θέμα για την Ελλάδα. Δεν θα επεκταθώ. Αλλά αυτή είναι η επίθεση μου. Για να μην είναι ποτέ εδώ η Ελλάδα. Διότι από ό,τι ξέρετε,
βιβλίο μου, η Ελλάδα υπήρχε όταν είχε έδαφο στην Ανατολή. Ο Τροϊκός πόλεμος έγινε για να έδαφο στην Ανατολή και την ώρα έλεγε. Το ερώτημα. Το ερώτημα είναι αυτό. Δηλαδή, νομίζουμε ότι η Τουρκία θέλει την Κύπρο για να επεκταθεί για τους τουρκοπρόσφυγες. Εγώ λέω ότι την θέλει για να μην την έχει ποτέ η Ελλάδα και να είναι ανταγωνίσιμη δύναμη. Ένα. Το δεύτερο ερώτημα είναι, πέστε ότι αύριο το πρωί βρίσκεται κάποιος Πούτιν, Έλληνας Πούτιν, και καθαρίζεται τα κατεχόμενα. Και πιστεύω εγώ σαν πρώην αξιωματικός είναι πολύ εύκολο. Αυτό πιστεύει και ο Καλεντερίδης βέβαια, δεν ξέρω αν ξέρετε το πρόσωπο. Λοιπόν, πέστε ότι συμβαίνει να έρθει κάποιος Πούτιν να διώξει τους Τούρκους. Την επόμενη στιγμή τι θα γίνει. Θα είμαστε μια Κύπρος ανεξάρτητη. Δεν θα είμαστε μια Κύπρος ανεξάρτητη. Είναι υπολογιστή με να πάω να πολεμήσω. Ευχαριστώ. Ισραηλοποίηση. Σίγουρα είναι γεγονός ότι η Τουρκία δεν θέλει μόνο τους Ρωμανάτρακες και είναι μια μεταξύ των άλλων παθογενειών της ως χώρα είναι ότι είναι τρομακτικά φιλόδοξη και τρομακτικά ανασφαλίστα το πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι θέλει να δημιουργήσει γύρω της μια ζώνη καμένης γης κατά κάποιο τρόπο. Οπότε είναι δεδομένο ότι είναι ευρύτερε οι στοχεύσει και πολύ οδυνηρέ για εμά. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα δεν έχω να κάνω κάποιο σχολιασμό πέραν του ότι δεν αποσκοπούμε στον Αγγλικό πόλεμο. Ο στόχο είναι να τον αποφύγουμε. Βέβαια να έχουμε μια θεωρία νίκη όπω είπα. Στόχος είναι να πιστεί η Τουρκία ότι αν εμπλακούμε σε πόλεμο τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτήν. Εάν όμως γινόταν μια πολεμική αναμέτρηση και όντως υπήρχε μια απελευθέρωση των κατεχομένων από τις ελληνικές αντιδυνάμεις ενώντας τις εθνικές, τις οποίες όμως επίσης μπορεί να τις διαχειριστείς. Δηλαδή το δεύτερο βήμα, η δημιουργία δηλαδή μια αμυντική ζώνη γύρω από την πλέον απελευθερωμένη Κύπρο, έτσι ώστε να μπορεί να καταστήσει μη ελκυστική, αν θέλετε, την προσπάθεια της Τουρκίας να κάνει αντεπίθεση, είναι επίσης εφικτή. Αν κατάλαβα καλά. Όλα είναι εφικτά. Σίγουρα δεν είναι επιθυμητά. Δεν είναι επιθυμητά. Ο στόχος, η λογική είναι ότι και αυτή η στρατηγική της απελευθέρωσης, όπως είπα πριν, δεν είναι μόνο στόχος, είναι και μέσο ώστε να μας τοποθετήσει στο διεθνές παιχνίδι ως αυτόνομο, αυτόφωτο και εθνοκεντρικό δρόντα. Γιατί αλλιώς θα έχεις πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Ευχαριστώ. Ο κ. Κασίδης θέλει να απαντήσει στην κυρία Σπανού. Ναι, απλώς ένα-δύο σημεία προς την κυρία Σπανού. Αναφέρθηκε στο φρόνημα η κυρία Σπανού και όντως όλα αυτά τα οποία συζητούμε έχουν σχέση με φρόνημα. Τι μπορούμε να κάνουμε, διότι μέσα από τα χρόνια υπήρξε μια πάρα πολύ έντεχνη καλλιέργεια της υποπάθειας, θα το θέσουμε έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι χάσαμε απλώς το 1974, κάθε μέρα κάνουμε πόλεμο με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την νοοτροπία μας. Λοιπόν, ένας λόγος που είμαστε εδώ και ήρθαν και οι κύριοι Κλόκαρης και Γλύβας είναι για να δείξουν ακριβώς, και αυτό ενδιέφερε κιόλας και εμένα, είναι να δείξουμε ότι, κοιτάξτε, να δείτε, υπάρχει ελπίση, υπάρχει προοπτική. Δεν είμαστε θερμάμενες. Αυτή είναι η ρεαλιστική προσέγγιση και όχι των άλλων που λένε ας τα δεχτούμε διότι δεν μας μένει τίποτα. Όχι, μας μένουν πολλά, έχουμε δυνατότητα να αντισταθούμε και υπάρχει και τεχνική εξήγηση γιατί μπορούμε να αντισταθούμε. Άρα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε, διότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μας επιβληθεί η υποπάθεια, να την αποσύσουμε. Δεν είναι εύκολο, είναι ένας αγώνας και αυτό. Μία ερώτηση και μία ο κύριος με την άσπρη μπλούζα. Στα γρήγορα έχουμε τα ξέρουμε τις πολεμικές αναπορίες. Ένα από στρατιά Χρήστος Δημοσένος. Έχω μια εμπειρία σχεδόν 50 χρόνια. Υπηρέτησα σαν αξιωματικός φωτοξεράς. Τελείωσα τη σχολή Νικάρο, στην πολεμική αεροπορία. Έχω αντίληψη περί του πολεμικού ναυτικού. Με όλη την ταπεινότητα είναι μια εμπειρία την οποία θα στη μεταφέρω. Λοιπόν, πρώτα να συγχαρώ τον κύριο Μπουλοκασί, ο οποίος ετόλμησε να χρησιμοποιήσει τη λέξη απελευθέρωση. Θα συγχαρώ. Δεύτερο,
να συγχαρούμε τον κύριο καθηγητή, τον στρατηγό, τον κύριο Μπλόκαρο, τον κύριο Βίβα, οι οποίοι έδειξαν κατά άμεστον τρόπο τις πραγματικότητες. Εγώ θα πω, θα αναφέρω, επειδή ήμουν και μέλος της Επιτροπής του Ιωάννη του Κουδόγματος, ξέρω πώς ξεκίνησε, πού πήγε, πώς έκλεισε τον αυτό. Θα σας πω έτσι τρία πράγματα και θα καταλήξω στην ερώτηση. Πάμε και αυτό που ανέφερε και είναι η αναστολή και η ασφάλεια του κράτους. Ιστορικά οι Κινέζοι, είναι για να το ξεκαθαρίσω, 400 χρόνια π.Χ. άρχισαν να χτίζουν, παρακαλώ, το Σινικό τείχος. Έκανα 2.000 χρόνια να το χτίσουν. Είχαν την αντίληψη της στρατηγικής ασφάλειας του κράτους που ήταν ο στρατηγός. Είχα πολύ πίσω για να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας τι εννοούμε αυτό το πράγμα. Δεύτερον, θα σας πω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Πήγε ένας συνάδελφος στη Σιγκαπούρη. Είναι όπως η Πάπος. Το 1/10 της Κύπρου. Πρέπει να φύγουν το αεροδρόμιο. Πρέπει, κύριε καθηγητά, να το λέτε και στους ευέλπιδες και όπου βρίσκεστε. Μία μοίρα μαχητικών 16. Λέει του εγώ το Σιγκαπούρη, αλλά δεν μου κάνω δηλαδή. Ξέρετε, η Σιγκαπούρη όπως την Πάπορα. Ακούστε τι του είπε. Είναι τρόμερο. Άκουνα τη στρατηγική του, έτσι απλά. Εμείς εδώ είμαστε πλούσιοι. Έχουμε πολύ πράγματα. Γύρω-γύρω μας, δηλαδή, δεν έχουμε εχθρούς. Αλλά δεν ξέρεις τι ξημερώνει το αύριο. Είχα δύο μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και η Σιγκαπούρη και μία μοίρα παρακαλώ στην Αυστραλία και άλλη μέσα στη Σιγκαπούρη. Αυτό είναι για να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας τι εννοούμε να έχεις άμυνα όσο μικρό κράτος και να είσαι. Εκαλυρίζει στην Κύπρο ότι είμαστε μικροί ευθέρω. Στρατηγικό λάθος. Ναι, στρατηγικό λάθος. Πάω στο στρατηγικό λάθος που έκαναμε για δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ήταν η μείωση της θητείας. Δεν το μιλώ για εσάς κύριε Εκπρόεδρε, μιλώ για να αντιληφθεί και ο κόσμος. Κοιτάξτε όλοι απέναντι το ρολόι σας. Τι ώρα καμπή, 9 και 10. Ξέρετε ότι 10 παρά 10, η ώρα 10 μπορούν να μας επιτεθούν οι Τούρκοι. Πεςτε μου σας παρακαλώ, εσείς πού θα πάτε. Πεςτε μου, αφήσαμε μας εμάς να τα πούμε τούτα τα πράγματα. Τι να πει, τι πρόκειται να πέναμε. Σε ένα μισή ώρα το ξανασυζητούμε εδώ, ότι είναι να κάνουμε άμυνα. Και για να είμαστε μηδενιστές, επειδή κατά για το 76, έχουμε 8 ταξιαρχίες, έχουμε και άρματα, έχουμε και πυροβόλα, αλλά μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερο. Αυτό που έλεγα και ο στρατηγός και ο κύριος Κολοκασίνης και για το Κυπριακό και για την Άννα. Το λοιπόν, για το ένα μυστικό δόγμα, τι να πω κύριε καθηγητά, ήταν ευχής έργο που είχαμε έναν Ανδρέα Παπανδρέου και τον, γιατί ξέρω όλοι οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας ήθελαν την Ελλάδα, καταλάβατε. Έχω μια αναλογική βάση που μπορεί να αφιλοξενήσει. Το ερώτημα παραδείγμα. Ναι, τελειώνω. Δύο μαχητικές μοίρες αεροσκαφών, πάμε στον τουρκικό αστυνομικό που είναι ο στρατηγός και τελειώνω. Κύριε καθηγητά, έχω άποψη για τον πόλεμο Τουρκίας-Ελλάδας, την πιθανότητα. Δεν θα την πω. Θέλω να μας πείτε, γιατί το λέω απλά, είμαστε 10 άτομα δηλαδή, όχι του ελεκτρικό μου, όχι του ελεκτρικό σου. Αν δεν πιάσει το ποτζί, δεν έτσι πολλά. Έκανα μια ώρα να χτυπηθούν. Έχετε κάποια ανέδειξη χρονική, γιατί εγώ που παρακολουθώ την Τουρκία μετά που αφιερώθησα, αυτή κάνει προετοιμασία για πόλεμο. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Κοιτάξτε, σίγουρα τουλάχιστον εγώ δεν έχω καμία ένδειξη. Κάθε μέρα είναι μια καλή μέρα για να ξεσπάσει πόλεμο στο ελληνοτουρκικό σύστημα. Ξεκινάμε από αυτό. Και δεύτερον, είναι γεγονός ότι οι Τούρκοι το διαφημίζουν και προετοιμάζονται γι' αυτό. Θα το κάνουν όταν κρίνουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Επίσης, όχι μόνο προετοιμάζονται για πόλεμο, προετοιμάζονται και για πρώτο συνδυαστικό πλήγμα. Εντάξει. Δηλαδή, αυτά που στην Ελλάδα είναι εκτός συζήτησης, γιατί θεωρούνται ότι θα χάσουμε τη δημοφιλία μας να το συζητήσουμε, λες και παίζουμε στο Survivor, ας πούμε, κάποιο διεθνές και δεν θα μας ψηφίσει το διεθνές κοινό. Οι Τούρκοι το λένε. Αυτό το κομικό που λέει ο Ερντογάν θα έρθουμε νύχτα, δεν είναι μόνο κομικό, είναι και υποπιστικό. Γιατί λέει ουσιαστικά επισήμως ότι παιδιά, εμείς θα σας χτυπήσουμε όταν κρίνουμε ότι θα μας βολέψει χωρίς να δώσουμε καμία προειδοποίηση. Και το οπλοστάσιο που αναπτύσσουν το δικό τους, δηλαδή τα
τα πολλά επιθετικά drones και τα βαλιστικά όπλα είναι ακριβώς όπλα πρώτου κλίματος. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να είμαστε, αν είμαστε μια χώρα προσεκτική, πρέπει να είμαστε 10. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πανικοβληθούμε, αλλά πρέπει να έχουμε συνέστηση του κινδύνου, όπως πάρα πολύ σωστά είπε ο Σταλινός και ο κ. Κολοβασίδη. Δεν είναι μόνο το θα έρθω νύχτα. Σημαίνει θα σας πιάσω και στον ύπνο, γιατί θα μπορούσε να έρθει και μέρα. Είναι έτσι. Από το τραγούδι της απόβασης. Το θα έρθω νύχτα όμως. Είναι σε ώρα αυτές οι Τούρκοι, η ώρα 4 το πρωί, όταν φτάσει λίξο το μεταμίκη. Και μάλιστα λέει έτσι κι αλλιώς θα κοιμάστε. Γιατί δεν λέει θα έρθω νύχτα να είστε ξάδελοι. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα σας πιάσω στον ύπνο. Τελευταία ερώτηση. Καλησπέρα σας. Κάθε φορά στο όνομά σας, είμαι η Ερευνητής Ενέργειας Κυκλοφορίας. Πώς εξυπηρετούνται οι μεγάλοι από μια πιθανή τουρκοποίηση της Κύπρου, έστω και έμμεση, δηλαδή η Ρωσία ή η Αμερική να έχουν να κάνουν με μια Τουρκία, καινούργια Τουρκία, η οποία δεν κουμαντάρεται, με πολύ αυξημένη την επιρροή της πλέον, εάν πέσει η Κύπρος, με ένα Ισραήλ και μια Αίγυπτο να έχουν ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο έξω από την πόρτα τους, και ακόμα και την ίδια την Αγγλία εδώ στην Κύπρο να δώσει μια λύση, κακή λύση, η οποία να δίνει δύναμη σε ένα ισχυρό. Το λογικό ήταν να δώσει μια λύση σε δύο αδύναμα υβρίδια κράτη και να αποφασίζουν οι δύο Αγγλές. Ισχύουν οι παρατηρήσεις μου, δηλαδή θέλουν οι μεγάλοι αυτήν την ισχυρή Τουρκία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κολοκασίδης. Να σας πω κάτι το οποίο έτσι έμεσα αγγίζει το ζήτημα που γίνεται. Όπως είναι σήμερα τα πράγματα διεθνώς και όπως συμπεριφέρεται η Τουρκία, λογικό είναι να συμπεράνει κανείς ότι οι Αμερικανοί αρχίζουν και έχουν αμφιβολίες σε ό,τι αφορά τη συμμαχική αποσίωση της Τουρκίας. Και νομίζω αυτό είναι αυτονόητο. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, είχα συναντηθεί με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Κύπρο πριν κανένα μήνα περίπου και συζητούσαμε για τη Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία. Ήξερε βεβαίως τις απόψεις μου και εγώ προσπάθησα να τις καλλιεργήσω την άποψη ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτή τη λύση. Η πρέσβης επέμεινε στην αποδοχή της Διζωνικής Δικαιωματικής Ομοσπονδίας και όμως με τη Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία θεωρώ και εγώ ότι επέρχεται εξάρτηση πλέον της Κύπρου από την Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία κυδαιμονεύει στην Κύπρο. Δηλαδή ενώ σε ανώτατο επίπεδο πιστεύω ότι γίνονται σκέψεις πλέον για την αφοσίωση της Τουρκίας σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, υπάρχει ακόμη μια χρονική υστέρηση αυτό να μετατραπεί σε διπλωματική πράξη. Δηλαδή κανονικά με τις αμφιβολίες που έχει πλέον η πολιτική ηγεσία στις ΗΠΑ θα έπρεπε και κάτω στην Κύπρο να μας έλεγαν πλέον, όπως είναι τα μηνύματα από το Ισραήλ. Τα μηνύματα από το Ισραήλ πλέον είναι πίσω από τη Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία. Οι Ισραηλίτες πλέον αντιλαμβάνουν τι σημαίνει τη Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία. Οι Αμερικανοί ακόμη όχι. Οι διπλωματικές τους υπηρεσίες παραμένουν με χρονική υστέρηση στις παλαιές τους τοποθετήσεις. Λύστε το. Ναι. Τύπου νιούλα. Άρα υπάρχει μια παραδοξότητα και εκεί πλέον φαίνεται τι πρέπει και εμείς να πράξουμε. Δηλαδή πρέπει αυτό το πράγμα να το εξαγάγουμε, να το εξηγήσουμε, να πιέσουμε, να αξιοποιήσουμε το ελληνοαμερικανικό λόμπι, να αξιοποιήσουμε και το εβραϊκό λόμπι όσο προσφέρεται και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε μυαλά σε επίπεδο ανώτατων πολιτικής ηγεσίας όσο μπορούμε να επηρεάσουμε με ενέντες κλπ. Και αυτό να μετατραπεί σιγά σιγά σε διπλωματική πράξη πίσω, σαν μπούμερα, στον χώρο που μας ενδιαφέρει και μας επηρεάζει. Και ο κύριος Βρύβας θέλει να απαντήσει. Είναι μια κάτι πολύ σύντομο, το είπα και στην ομιλία μου. Κανείς δεν θέλει μια μεγάλη Τουρκία στην περιοχή. Κανένας. Δηλαδή δεν έχει συμμετάσχει σε αυτό κανένας. Ούτε το Αμερικανό, ούτε το Ρώσο, ούτε το Κινέζο, ούτε το περιφερειακό παιχτό. Κανένας. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέγεθος και προκαλεί πονοκεφάλους στους πάντες. Μένει βέβαια να, αυτό το πράγμα, όπως είπε ο κ. Κολοκασίδης, να περάσει στην πολιτική τους. Αλλά η μεγάλη παγίδα για εμάς είναι να εγκλωβιστούμε, που ήδη έχουμε εγκλωβιστεί,
σε μια πολιτική, πες επίτα να σε πάω. Δηλαδή θεωρούμε ότι επειδή αυτό θα γίνει, θα έρθει κάποιος και θα μας διορίσει εδώ το ποτηρητή. Και δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε το παραμικρό. Το οποίο δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Μόνο εσύ μπορείς να το επιβάλλεις. Αντιθέτως, όλοι οι παίκτες, όλοι οι δρόντες, και οι τοπικοί και οι παγκόσμιοι, εάν εμείς δεν παίξουμε τον ρόλο που πρέπει να παίξουμε ως αυτόνομο γεωπολιτικό μέγεθος και κυριαρχεί στην Τουρκία, θα τα βρούμε με την Τουρκία. Είναι τόσο απλό. Δεν θα είναι ευτυχής, αλλά θα τα βρούμε. Και όχι μόνο θα τα βρούμε, θα τιμωρηθείς γιατί έπαιξες αυτόν τον ρόλο. Δεν μπορείς πάλι να σε επιβραβεύσει κανένα για την ανυπαρξία σου. Γενικά, αυτή η γεωπολιτική της ανυπαρξίας, η γεωπολιτική του τάφου που λέω εγώ, που έχεις μπει μέσα στο φέρετρο, δεν κάνεις τίποτα και περιμένεις να αρχίσεις να σου ρίξουν τέτοιο κόμμα από πάνω για να πεθάνεις, είναι η απόλυτη καταστροφή. Δεν είναι το παγκόσμιο σύστημα ο Δήμος Ετωλοακαρνανίας να τα έχεις καλά με τον πολιτευτή σου, ας πούμε, και να περιμένεις να γίνεις βουλευτής για να σε διορίσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά έχω.